Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από τώρα και μέχρι τις 12 και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Μετρόπολης 95 και 5 και όμως 10 και 12 πρώτα λεπτά. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Μέχρι το 12ο λεπτό η Εθνική ήταν 2-0 μπροστά στο σκορ χθες. Όχι. 1-0 ήταν. 1-0 σίγουρα. Και ψινότανε το δεύτερο. Φαινόταν ότι έρχεται. Και τι είπε χθες ο τεράστιος Γεώργιος Ζαΐρης εδώ σε αυτό το μικρόφωνο. Σίγουρα κάτι φοβερό είπε. Μπακασέτας αλλά... πέναλτι. Είπε εσύ Μπακασέτα πέναλτι. Ναι. Καλά ρε άθλιε. Μου στείλε ακροατή. Καλά ρε άθλιε. Μου λέει, καλά γελώντα έστω το είπε. Λέει Μπακασέτα πέναλτι. Ρε άθλιε. Εσύ είπε πρώτο θα βάλει Ιωαννίδη. Ποιον έλεγε για πρώτο. Ποιο θα σκοράρει είπαμε. Ναι, ποιο θα σκοράρει. Ποιον έλεγε. Και Μπακασέτα λέω πέναλτι. Και Μπακασέτα πέναλτι. Ναι, αφού μου στείλε μήνυμα ακροατή και μου λε συγχαρητήρια κύριε Ζαέρη, απλά το είπε γελώντα ούτε εσύ το πίστευε. Ναι, το Μπακασέτα πέναλτι. Ναι. Να πω Μπακασέτα με κεφαλιά, υπέλκα με κεφαλιά. Λέω άμα κερδίσουμε πέναλτι, λέω Μπακασέτα δεν το βαράει ρε Γιάννη. Αυτό ναι. Είπαμε. Εσύ τον έβαλε τον Μπακασέτα στο παιχνίδι δηλαδή. Εσύ δεν λε το όνομα του Μπακασέτα με την Τούμπα και μετά. Τώρα γιατί να το πω. Μπακασέτα, δεν κατάλαβα. Όχι, ή το είπε ή δεν το είπε ρε Γιώργο. Είπα αλλά γελώντα λέω Μπακασέτα πέναλτι. Έτσι το είπε. Εντάξει, έβαλε ο φίλος σου γκολ. Γκολάρα, ωραίος ο Ιωάννιδης. Πολύ ωραίος. Έπρεπε το άλλο να το βάλει. Χρηματιστηριακή αξία ανέβηκε 2-3 εκατομμύρια ευρώ χθες. Ειδικά με εκείνη την κίνηση που κάνει ο τύπος που κατεβάζει την μπάλα και κάνει και το τακουνάκι για να φύγει αν έμπαινε εκείνο το γκολ. Πεχτούρα μεγάλη, φίλε ο Ιωαννίδης. Αρχίζω και πείθομαι και από σένα. Ναι. Καλά, εγώ τον Ιωαννίδη δεν έχω. Η έσταση μου, κανενός η έσταση δεν είναι για το αν είναι πεχτούρα ή όχι. Η έσταση είναι κάνα 2-3 πράγματα που κάνουν αυτά τα παιδιά. Ναι. Που πέφτουν για να κερδίσουν. Εντάξει, θα το φτιάξουμε. Διάφορα... Φίλε, τι θα το φτιάξει, Ζυγοστάθμη, θέλει καλύμπρα. Κωνσταντέλια, ωραίο, δεν ήταν ο τέλεια. Από το 65 και μετά. Πάρε, 3 γκολ ετοίμασε. Βάλτε ένα βρεκοπρίτη να πάει ασύ στο άλλο. Τάσο! Μπακάσο! Εβίτα! Τάσο! Εβίτα! Τάσο! Θέλει να του πει το όνομα αυτό που έβαλε τον γκολ. Μα το όνομα το λέει αυτό. Και εσύ είναι στο επίθετο. Τάσο! Γεια σου, Τάσο Μπασκέτα. Είχε πολύ, είχε πατέρα από τον Λέο Θανάση και Πανιόνιο είχε δηλαδή. Δύο τουλάχιστον από τους παίκτες θες. Τρεις! Ναι. Τρεις φίλε τώρα μου ήρθε. Δεν το είχα προετοιμάσει εδώ, δεν είναι δουλεμένο στην προπόνηση. Αλλά να, ο μουσος μας εδώ, ο Θανάση το έκανε. Ναι, Μπακασέτας, Σιώπης, Κουρμπέλης. Τρεις τι δηλαδή. Του Πανιόνιου, δεν είναι. Όχι. Ο Πανιόνιο, ο Κουρμπέλης δεν είναι. Δεν ήταν ο Κουρμπέλης ο Πανιόνιο. Ποτέ κιόλας. Δικό μου λάθος. Δεν είναι το αν έπαιξαν ή δεν έπαιξαν στον Πανιόνιο. Είναι ότι οι καριέρες και των τριών αυτών ναι. Φτιάχτηκαν στον Πανιόνιο. Πες μου τους άλλους, τον άλλον. Άλλος ένας. Ποιος είναι. Τερματοφύλακας. Όταν ήρθε από το Βέλγιο που δεν έπαιζε καθόλου και δεν ήταν καλός, ο Διούδης, στον Πανιόνιο έφτιαξε ξανά την καριέρα. Σωστό και αυτό. Και οι τρεις ήταν για να. Δηλαδή ο Μπακασέτας είχε. Τον είχε δώσει Αστέρας Τρίπολης δανεικό στον Άρη σε μια πολύ δύσκολη σεζόν για τον Άρη υποβιβασμού. Έπαιξε τη δύο, έπαιξε, δεν ασχολούταν κανείς. Και μετά πήγε στον Πανιόνιο. Και νομίζω ότι και οι τρεις πρέπει να είναι με προπονητή τον αγαπημένο σου. Έτσι νομίζω. Όχι τον Ζουνίδη. Τι όχι τον Ζουνίδη. Όχι τον Ζουνίδη. Το μικρό του είναι όχι τον. Όχι σου Ζουνίδη. Αυτό πρέπει να είναι ο Ζουνίδη. Δηλαδή και Διούδη και Σιώπη και. Βέβαια Σιώπη έπαιξε. Στον Πλατανιά λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κουράζουμε αυτή η τρίτη. Μπράβο στον Πανιόνιο που έχει. Όπως όλη η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ. Ναι. Αν είναι και ο Γιαννούλης δηλαδή σε μάτς που δεν είναι διαθέσιμος ο Τσιμίκας για κάποιο λόγο, λέμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι τρεις. Δηλαδή βγαίνει ο Πέλκας, μπαίνει ο Κωνσταντέλιας. Και ο Τζόλης δεν έπαιξε καθόλου. Ναι. Είχε ένα πλάνο, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς το είδατε τον Τζόλη. Σαν μικρό παιδί να χαίρεται στον πάγκο. Φυσικά, και σκέφτομαι. Ναι. Φυσικά, όχι φυσικά. Γιατί? Φυσικά, άμα ξέρεις, αν προσπαθείς να μπεις στην οτροπία αυτών των παιδιών, αν είσαι χρήστης των social media, τη διαβάζεις, τι γράφει ο ένας και ο άλλος, δεν είναι φυσικά. Τι εννοείς ότι γιατί δεν έπαιξα και τα λοιπά. Μπράβο, και είχε ένα χαμόγελο. Ακριβώς. Ποιος τον ακουμπάει τώρα τον Τζόλι.
Όλα αυτά δεν νομίζω. Δεν λέω να είναι ο Τζόλης Μουρτζούφλης και τα λοιπά. Ότι αν εσύ δεν δεις αυτό το πλάνο του Τζόλη που το χαίρεται, σαν να το κάνει ο ίδιος, ενώ δεν έπαιξε λεπτό χθες. Μπορούσε να γράψει κανείς. Και όμως ο Πογιέτ, έστω και στο 4-0, δεν έδωσε την ευκαιρία στον Τζόλη να παίξει. Ναι, και άμα δεν είχαμε δει αυτό το πλάνο, θα μπορεί να πίστευε κάποιο ότι ο Τζόλης δεν έβραζε από μέσα του. Έβραζε από μέσα του. Ακριβώς. Άρα τι γίνεται, αλυταρά σκηνοθέτη μας χαλάς τα θέματα. Τα αποσταρίσματα. Όπως με τον Μπέλκα που είπες. Είναι δυνατόν βασικός ο Πέλκας, γιατί και εμείς τη λέγαμε χθες. Χθες η Εθνική είχε τρεις παίκτες, τουλάχιστον τρεις εκτός ρυθμού. Ναι. Θεωρητικά έτσι δεν είναι. Βλαχοδήμος, Κουρμπέλης, Πέλκας δεν έπαιξαν. Και ο Μπάλτοκ. Και ο Μπάλτοκ δεν παίζουν. 3 στα 24 έχει ο Μπάλτοκ. 3 μάτς στα 24, μέσα στο 2024. Ναι, αλλά τους βάζει, τους έβαλε. Κοίταξε να δεις, κάποιος τώρα μπορεί να πει, δηλαδή, εγώ είδα την ενδεκάδα και υπήρχαν αρκετοί, δεν τους μέμφωμαι, γιατί έχει συμβεί στο παρελθόν αυτό, που λένε ότι πάλι ενδεκάδα των μανατζαρέων κατεβάζει, κατεβάζει ο Πογιέτ. Ναι. Δηλαδή, βάζοντας παίκτες οι οποίοι δεν είχαν ρυθμό. Τώρα έχεις ένσταση για το ότι βάζει τον Μπέλκα και δεν βάζει τον Κωνσταντέλια ή τον Τζόλι. Ναι. Δεν με έμφωμαι αυτό τώρα. Δεν λέω σωστό, μου φαίνεται. Ναι, δηλαδή πριν το παιχνίδι λες καλά τον Μπέλκα, γιατί δεν βάζει τον Κωνσταντέλια που είναι σούπερ ή τον Τζόλι που έρχεται με τα μπούνια. Η έστασή μου είναι το ότι αν δεν δεις και ψυχαρεμιστείς τα παιδιά αυτά, σωστό, θα νομίζεις ότι όλα κινούνται και χορεύουν σύμφωνα με τις επιταγές τις δικές μας στα social media ή στις κουβέντες μας. Αυτό είναι, κατάλαβες, το να έχω εγώ έσταση. Έχω, κανένας δεν είμαι εγώ, αλλά λέω παράδειγμα, το να έχει κάποιος έσταση κάνουμε, ρε, για το ότι έπαιξε ο Μπάλτοκ. Ο Σάλιακας, ας πούμε, ήταν εκτός αποστολής. Ναι. Ο Σάλιακας, ο οποίος πάει για άνοδο στην Bundesliga, ήταν εκτός αποστολής. Και είναι βασικός ο Μπάλτοκ που, όπως είπε και ο Γιώργος, χωρίς ρυθμό. Είναι θέμα μάνατζερ αυτό. Ναι, ο Μπάλτοκ ήταν άσχημος. Όχι, πολύ εύκολα μπορείς να το γράψεις αυτό, ρε παιδί μου, και να λες, ορίστε, κοιτάξτε, ναι, δεκάδα, μανατζαρή. Okay, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει, ό,τι του ανέβει, οτιδήποτε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ομάδα, όπως το είπε ο Πέλκας κάποια στιγμή, αυτή η ομάδα έχει, ρε παιδί μου, γιατί το ρωτήσανε τον Πέλκα, εσύ δεν είχες ρυθμό, Βλαχοδήμος δεν είχε ρυθμό. Παίξατε εδώ, μήπως είναι, λειτουργείτε σαν ομάδα υπό την έννοια ότι έχει γίνει ένας κορμός, σαν να είχατε παίξει την προηγούμενη Κυριακή μαζί και ο προπονητής στηρίζεται. Και είπε κάτι ωραίο γενικότερα ο Πέλκας για το κλίμα αυτής της ομάδας, αφιερωμένο σε όλους εμάς που στα καφενεία μας λέμε και λέμε και λέμε και λέμε, αδυνατώντας να καταλάβουμε το μέγεθος της χαράς αυτών των παιδιών. Κοίταξε, είμαστε 25-30 παιδιά, θα έλεγα. Πραγματικά είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Θέλουμε πάρα πολύ να ερχόμαστε εδώ. Δηλαδή, υπάρχει μια χαρά, μια υγεία όταν ερχόμαστε εδώ, όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε καλή παρέα και αυτό φαίνεται. Εντάξει, το έχουμε πολλές φορές, αλλά πρέπει κάθε φορά να το αποδεικνύσει. Γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι συνέχεια να δείξουμε ότι αυτό πραγματικά είμαστε. Γιατί εμείς το ξέρουμε τι είμαστε. Απλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ότι πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύεις ποιος είσαι, και νομίζω ότι το δείξαμε και σήμερα και νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωράει η Εθνική, να το δείχνουμε συνέχεια. Ναι, τώρα βέβαια μπορεί να πει κάποιος, κοντή γιορτή. Ναι, μπορεί όλα αυτά να είναι άκυρα άμα δεν κερδίσεις την Γεωργία. Ναι, αλλά δεν πάει, η ατμόσφαιρα δεν αλλάζει. Ότι αυτά τα παιδιά χαίρονται. Φουστό. Χαίρονται. Μπορεί επίσης να πει κάποιος ότι έλα μωρέ τώρα πιο Καζακστάν. Πολλοί παίχτες ήταν εκτός ρυθμού από τον Νοέμβριο. Κάνουν και το Ραμαζάνι, δεν έχουν ενέργεια. Ποιοι αυτοί είναι, πάντα έτσι, ξέρεις, έρχονται τέτοια μάτς που λες ότι είμαστε εμείς τόσο καλοί και βάλαμε 4-5, αλλά τα 4 βάζω γιατί τα 4 το πρώτο μήχρονο ήταν συγκλονιστικό ή ήταν τόσο χάλια οι άλλοι. Δεν ξέρεις. Εγώ είδα πάντως μια ομάδα που από το πρώτο λεπτό μπήκε μέσα να πιάσει τον αντίπαλο από το λαιμό. Καθώς και λες, εγώ χαμάν θέλω να τη δω αυτή την εθνική. Ναι, ένας που είπε άντε να δούμε λίγο και άμα βαρθώ θα το αλλάξω. Ναι. Πιστεύω ότι μέχρι το ημίχρονο δεν το άλλαξε. Ναι, σωστό. Ήταν ωραίο δηλαδή και εντάξει, η ατμόσφαιρα. Κομβικό σημείο, όχι ότι μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι, ήταν το δοκάρι. Στο 2-0. Στο 2-0 που χτυπάει η μπάλα και πάει με φάλτσα και φεύγει δοκάρι. Εκεί στο 2-1 δεν λέω ότι θα αποκλειόμασταν ή θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Αλλά παίρνει ξανά στο παιχνίδι το Καζακστάν. Μπαίνει το 3-0 και στο 4-0 καθόμουν και σκεφτόμουν να κάνει τώρα 4 αλλαγές στο ημίχρονο. Ναι, δηλαδή κρατάς τη μία, μήπως τραυματιστεί κάποιος. Ναι. Δεν σου λέω και τις κάνεις 4 αλλαγές στο ημίχρονο. Να πεις ξεκουραστείτε, παιδιά, γιατί έχουμε μάτς την Τρίτη. Σωστό. Δηλαδή, ωραίο. Ναι. 60.000 κόσμο θα έχει στην Τυφλίδα. Είναι ένα στάδιο. 53.000 πόσο χρόνο. Ναι, δεν χωράει 60. Λέω τώρα είναι 53, 54. Ναι.
για μια Γεωργία που και αυτή θέλει την πρώτη της συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ο Χαρούλης μου είπε έξω 8 μάτς. Ο Γιάννης, ο Χαρούλης, ο Μανουηλίδης. Ο Χιμονανθός. Ναι, ο Χιμονανθός. Ναι. 8 μάτς λέει, 6 νίκες, 2 ισοπαλίες έχουμε με τους Γεωργιάνους. Δεν έχουμε χάσει. Δεν έχουμε χάσει, αλλά δεν έχουμε παίξει και με αυτούς. Ναι. Δηλαδή με αυτούς έχουμε παίξει μία φορά. Αφού 8 μάτς είναι, πώς χάσαμε. Πώς δεν χάσαμε. 8 μάτς είναι ιστορία γενικότερα. Όχι, λέω. Ναι, δεν παίξαμε με αυτούς, ενώ με αυτή τη Γεωργία. Με αυτή την γενιά. Ναι, τώρα αυτή η γενιά είναι μια άλλη. Εντάξει, πώς να σου πω, αυτή, με αυτή την ομάδα, με προπονητή το Σανιόλ. Με τον Κφαρατσιέλια, το φίλο του Σωτηρόπουλου. Αυτό το σύνολο δεν έχουμε. Νομίζω μια φορά παίξαμε ένα μάτς εδώ στην Τούμπα το 1-1. Όπου για πρώτη φορά οι περισσότεροι ξημών είδαμε από κοντά τον Κφαρατσιέλια να κάνει αυτά που κάνει, που τους έτρεχε όλους μόνος του. Τον ξεκούρασε τον Κφαρατσιέλια, γιατί χθες δεν έπαιξε. Αφού τιμωρημένος ήταν. Ναι, αυτό λέω. Ξεκούρασε. Χθες δεν έπαιξε. Ήταν ξεκούραστος. Δηλαδή είναι ξεκούραστος για το μάτς της Τρίτης. Αυτό λέω, ρε φίλε. Σωστά. Ναι. Εν τω μεταξύ, κοίτα να δεις τι γίνεται με το Λουξεμβούργο. Έτσι. Εκεί στο 1-0 και 1-1 μπορεί να γίνει και ξαφνικά μένω και με 10 παίκτες. Τρώω το δεύτερο, γεια σας. Ναι, από μια στιγμή. Ναι. Το τι θα γίνει δεν ξέρουμε, πάντως και τα παιδιά έτσι είναι. Είναι έτοιμα, δηλαδή τώρα βλέπα κάποιες από τις δηλώσεις. Ευχαριστούμε και τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που μας βοήθησε σε αυτό. Γεια σου, Λευτεράρα μας. Στο production. Και ο Θανάσης Καζαμπάκης, δεν του πάμε καλημέρα τώρα. Μπήκαμε λίγο, τον προστατεύσαμε. Πάει και ο ύμνος του Καζακστάν. Τέλος και με αυτό. Της Γεωργίας τώρα, ναι. Το επόμενο βήμα. Ναι, ναι. Προς την επιτυχία. Φώτης Ιωαννίδης. Εντάξει, εγώ ήδη ανυπομονώ να βρεθώ εκεί πέρα, να βρεθώ μέσα στο γήπεδο. Γιατί είναι ένα όνειρο για μας να βρεθούμε στο γύρο και θεωρώ ότι θα τα δώσουμε όλα το 100%. Θα παίξουμε με το ίδιο πάθος, με την ίδια δύναμη και με την ίδια ποιότητα. Και αν είμαστε αυτοί που πρέπει, γιατί όχι να μην καταφέρουμε να βρεθούμε στη Γερμανία. Ναι, και ήταν ωραία και η απάντηση που έδωσε όταν του ζητήθηκε το σχόλιο του για τη Γεωργία, για τον Κφαρατσιέλια, για αυτή την ομάδα. Δεν στέκομαι ατομικά στους παίχτες. Είναι όντως ένας πολύ ποιοτικός παίχτης ο Κφαρατσιέλια, αλλά εμείς, αυτό που είπα, ότι έχουμε και εμείς αρκετά ποιοτικούς παίχτες, μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Και μαζί με το πλάνο του προπονητή, αν το ακολουθήσουμε και βγάλουμε περισσότερο ακόμα πάθος και καταφέρουμε να βγάλουμε συνεργασίες που βγάλαμε και σήμερα, θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Θα μπορούσε να πει ο Ανίδης και εμείς έχουμε εμένα. Και εμείς έχουμε τον Κωνσταντέλια. Εμείς έχουμε εμένα. Φαντάζεσαι, λέει, όχι εμένα. Καλά, καλώς είμαι και εγώ, αλλά έχουμε και εμείς τον Κωνσταντέλια. Και θα έλεγαν μετά δημοσιογράφοι, χέρι ο Ανίδης στο Μπογκέρ, γιατί ξέχασε τον Κωνσταντέλια. Αυτά είναι θέματα, ρε Φώτη. Άντε, ρε Φώτη. Φτιάξε μας λίγο. Εμείς θα τα λέμε. Παρεπτόντως, ο Κφαρατσιέλια έχει χρηματιστηριακή αξία, νομίζω, κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ελά, ρε τώρα. Ενώ ο δικός μας ο ακριβώς ο Κφαρατσιέλια, ο Κωνσταντέλιας είναι πόσο, 12, 10, πόσο το είχαμε αφήσει. Στο transfer market είναι 12. 12. Ναι. Ο Κφαρατσιέλια νομίζω είναι στα 80. Καλά είναι. Ο οποίος είναι Άμα δεν φύγει από την Νάπολη θα πέσει στα 30. Άμα δεν φύγει. Ναι. Α, τώρα πρέπει να φύγει δηλαδή. Κανονικά έπρεπε να είχαν φύγει όλοι αυτοί πέρυσι που πήρε το πρωτάθλημα. Ο μάνατζερ. Α, όλοι. Εκτός από τον Σκαλόνι, πώς το λένε, τον Σπαλιάρα. Πώς το λένε, τον προπονητή, ρε. Ο Σπαλέτη. Σπαλέτη. Ο Σπαλέτη πήγε στην Ιταλία. Είπα. Σκαλόνι. Σκαλόνι είναι. Σπαλιάρα, είπα. Ναι. Ήμουν κοντά όμως. Κοντά, ναι, εντάξει. Τόσο κοντά και τόσο μακριά. Βάρεσε και ο συναγερμός, θες αυτό, το είδατε. Όχι. Είναι στη συνέντευξη τύπου ο Πογιέτ. Μιλάει, μπουρουμπούρου λέει τα δικά του και κάποια στιγμή βαράει συναγερμός. Άντε, είναι το σημείο στο οποίο μεταφράζονται οι δηλώσεις του στη γλώσσα του Καζακστάν. Τώρα τι μιλάνε, Ρώσικα, έχουν δική της γλώσσα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Okay. Πάντως γίνεται μια μετάφραση των δηλώσεων του Πογιέτ για τους ανθρώπους εκεί από το Καζακστάν. Και κάποια στιγμή ακούγεται στο βάσο και ένας συναγερμός κανονικός. Και ακούγεται και μία φωνή, παρακαλώ, εκενώστε. Ναι, αυτό να σου πω κάτι. Έλα, τα ακούσουμε και μετά να σου πω δικό μου βίωμα μέσα στην Οπαπαρένα. Έχει. Σε συναγερμό. Ναι. Πες το, τι. Δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος πατάει κανένα κουμπί και κάνει χαζομάρες. Είμαστε στο 2-0, θα μου πεις και έτσι ποτέ στην Οπαπαρένα ο Πάουκ. Δεν τα ακούει ο Καζαμπάκης, αυτό δεν του άρεσε. 2-0 φέτος. Είμαστε στη μεικτή ζώνη, όπου η μεικτή, καλά μιλάμε, γηπεδάρα, έτσι κατεβαίνουν οι κυλιόμενες σκάλες από τα αποδυτήρια και ξαφνικά είναι ένας τεράστιος χώρος, μεικτή ζώνη.
Και αρχίζει ξανά, χτυπάει το κουδούνι και παρακαλώ και ενώστε το χώρο και παρακαλώ και ενώστε το χώρο και μας κοιτοζόμαστε δεξιάρις, αλλά λέμε τι γίνεται ρε φίλε εδώ τώρα και ξαφνικά έρχεται ένας από δημοσιογράφος ρεπόρτερ και λέει σε κάθε μάτσα το βάζω, μην ανησυχείτε. Λέω, τι το βάζω, αντί για τον ύμνο, ξέρω εγώ. Αντί για σπάστε τα δοκάρια σε κάθε, και σε κάθε μάτς λέει μετά το τέλος ενός αγώνα ακούγεται αυτό, λέω εντάξει ευχαριστούμε πολύ. Εσείς τρέξατε ή δείξατε ψυχραιμία? Όχι, εγώ έδειξα ψυχραιμία γιατί πονούσε η μέση μου, ήταν τότε που έκανα ενέσεις και δεν μπορούσα να τρέξω. Σου λέει αλήθεια. Τώρα όχι, είναι να γίνει, ας έγινε. Πολύ ωραίο. Άμα δεν πάω από ενέσεις θα πάω από την ΟΠΑΠ αρένα, λέω. Αυτό με τα σκυλιά δεν είναι ότι άμα σου πετεθεί σκυλί μην κουνιέσαι? Ή δεν ισχύει? Άμα καυγίσει. Άμα καυγίσει. Καυγίζει, ναι. Περίμενε, εγώ περπατάω σε ένα δρόμο, ας πούμε. Και βλέπεις σκυλιά γύρω-γύρω. Όχι να σου επιτεθούν να σορμήσουν, να πεις φάτε με. Κοιλιά γύρω-γύρω και είναι σαν αγέλη. Εκεί κάθεσαι ακίνητος. Δεν κάνεις τίποτα, ναι. Μέχρι. Μέχρι να σε φάνε. Εννοείς δεν τα κουράζει να τρέχουν, να κουράζουν, να σε κυλιάνε. Το story set με delivery. Δεν τρέχεις ποτέ σε σκυλί και σε αρκούδα. Σε αρκούδα δεν μου έχει τύχει. Σε σκυλί μου έχει τύχει. Κάτσε. Και αυτό άμα έρθει λέει που μυρίζει το φόβο. Αυτό είναι αλήθεια ή μια μπουρδα των εκπαιδευτών? Όχι, εκείνη τη στιγμή ρε φίλε λες δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάσαι από μέσα σου. Ναι, ρε παιδί μου, πώς. Αυτό όμω αφού μυρίζει το φόβο, σε έχει καταλάβει. Σε τρώει πάλι. Δεν ξέρω ρε Πάγκο, θες να το κάνουμε να πάμε έχω μια στάνη με κάτι αγριόσκυλα ενός φίλου πάνω χορτιάτη, θες να πάμε παιδιά, να σε μυρίσουμε? Το χειρότερο για μένα εμπειρία είναι στο μέρος του Θανάση πάνω στο φίλο, με τη μηχανή. Έχω, ευτυχώς είναι μέρα, γιατί ήταν νύχτα ακόμη εκεί θα ήμουν κοκαλωμένος, θα ήμουν σαν κάτι αγάλματα που με είδε και με θυμήθηκε. Αγάλματα. Να γινόμασταν αγάλματα. Ωραίο τραγούδι, ναι. Ποιος το λέει πάλι? Αυτός εκεί απέναντι. Πάμε παρακάτω, ναι. Λοιπόν, και είμαι, ανεβαίνω, βρίσκομαι σε έναν δρόμο που δεν έχει και πολύ. Τι πήγες να κάνεις εκεί, δεν μας είπες? Στο Φιλιρό. Είχα πάει να δω το φίλο μου τον Γιώργο. Και ο φίλος ο Γιώργος μένει σε έναν δρόμο. Ναι, αλλά δεν. Εμά μπερδεύτηκα. Εμά πού να ξέρω, δεν έχει την τζιμιστή στο φίλο να ξέρω να συνεννοούμε. Πάντρε με νικηδιό. Άσε τώρα πήγες να δεις τον φίλο στο Γιώργο. Ο φίλος μου ο Γιώργος λοιπόν. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να σε έχει σωστό. Γύρνασε, παρακαλώ. Τι είμαι με τη μηχανή και βλέπω τώρα τέσσερα σκυλιά από αυτά που δεν θες να. Δηλαδή καλύτερα δεν θες να τα γνωρίσεις. Και με τη μηχανή λέω τώρα άμα. Και δεν ήταν ευθεία να ρίξω και να φύγω. Ήταν μετά τελείω. Έπαιρνε στροφή, δηλαδή δεν μπορούσα να αναπτύξω ταχύτητα να ξεφύγω. Και τι έκανες, έβγαλες την μπάρα Δημητριακό και τη μοιράστηκες με τα σκύλια. Σταματάω. Και άρχισε να φωνάζει, ήρα, ήρα. Και άρχισε και αυτό να λέει, Και το ένα το έλεγα ήρα και ξάπλωσε ανάστηνα και του χάιδεψα την κοιλιά. Τέλος πάντων κάθισα, βάζω τα δύο πόδια κάτω, σταματάω δηλαδή τη μηχανή και έρχονται τέσσερα σκυλιά δίπλα μου στο ύψος της μηχανής. Και αρχίζουν και μυρίζουν και σκέφτομαι αυτό το πράγμα από μέσα μου. Τώρα, αν ισχύει αυτό που λένε τα εγχειρίδια, τα manual και τα animal planet, ότι μυρίζει το φόβο, τελειώσαμε. Γιατί ήμουν ολόκληρος ένας φόβος. Δεν ήμουν δηλαδή κάτω η φτέρνα μου να μην φοβάται. Και τα τέσσερα παιδιά ήταν φιλικά και μύρισαν άξ. Τι άξ? Άξ, το άρωμα που φοράς και τρελαθήκαν τα σκυλιά και σε ερωτεύτηκαν και εξημερώθηκαν. Για να σας μιλάω, δεν έγινε τίποτα μετά. Μυρίσανε, αλλά με τη μουσούδα του να με ακουμπάει μέχρι το μυρό εκεί πάνω. Ναι. Ήθελε, δηλαδή ήταν ένα βήμα πριν. Εγώ πιστεύω ότι είναι ώρα μαδού στη Μαργαρίτα. Να το τρώω. Θα φάω συμπέρασμα, κάτι ούτε τα σκυλιά δεν τρώγεσαι. Την ιστορία με το σασέρ, με το σκύλο. Ναι. Και το άλλο, μπαίνω στο ασανσέρ από αυτά τα αυτόματα. Και έρχεται το ασανσέρ από πάνω για να πάμε ισόγειο. Εγώ είμαι στον τρίτο. Και μπαίνω μέσα και είναι χωρητικότητα τριών ατόμων. Αλλά ήδη είναι ένα κύριο με ένα σκυλί. Τι να πω, μολοσό είναι μικρό δίπλα του. Ναι. Και το κρατάει το λουρί, το έχει διπλογυρισμένο στον καρπό και με τη γροθιά του το κρατάει σφιχτά. Και μπαίνω εγώ μέσα κλείνοντα την πόρτα πίσω και του λέω δαγκώνει. Γελώντας, πώς λέμε, γιατί ήταν πεταγκόνι και αυτός λέει ναι. Και πάω να γυρίσω και η πόρτα έχει κλείσει και κατεβαίνουμε προς το ισόγειο. Εκείνοι οι τρεις όροφοι ήταν σαν να κατέβαινα από τον 55ο. Αλλά αφού σας μιλάω και εκεί δεν έγινε πάλι τίποτα. Κρίμα ρε φίλε. Πάμε σε διάλειμμα 10 και μισή και επιστρέφουμε. Κάποια στιγμή θα υπάρξει τρίτη και φάρμακη ρε φίλε. Δεν γίνεται να θα γλιτώσουμε από σένα. Γι' αυτό είστε πολύ ωραίοι και εμείς, εντάξει, και εμείς καλοί, αλλά και εσείς ακόμη καλύτεροι, γιατί πολύ συχνά σου πάντα έχεις αυτή την αίσθηση ότι θα πρέπει ό,τι λέμε εδώ να το φιλτράρουμε. Ναι, να είμαστε και 100% σίγουροι ότι το λέμε ολόσωστα. Γιατί είπα εγώ ότι ο Πανιώνιος, τρεις παίκτες από την Εθνική χθες
οφείλουν, ας πούμε, το ξεπέταγμά του στον Πανιόνιο και αναφέρθηκαν σε Διούδη, Μπακασέτα, Σιώπη, ναι, που του έφτιαξε την καριέρα. Και ήρθαν αμέσως δύο μηνύματα, ένα από το Γιάννη και ένα από το Μιλανέζο, ο Μασούρας. Φυσικά ο Μασούρας. Ο Μασούρας, ο οποίος είναι μια, ίσως γι' αυτό συνειρμικά δεν πήγε το μυαλό μου στο Μασούρα, γιατί δεν είχα παίκτες με παρελθόν Πανιωνίου γενικότερα. Ναι. Ποιοι έχουν παίξει τον Πανιώνιο. Και δεν μιλάμε τώρα για παιδί 30 χρονών, 32-33, έτσι. Ποιον λες τώρα. Για τον Μασούρα. Ναι, είχα στο μυαλό μου παίκτες που φτιάξαν την καριέρα στον Πανιώνιο. Ο Μασούρας πήγε κατευθείαν στον Πανιώνιο, ρε παιδί μου, εκεί μεγάλωσε ποδοσφαιρικά. Τι μιζέρεκε. Χθες ύμνος του Καζακστάν. Τον εθνικό ύμνο που αποκλείεται να το ακούσουμε εδώ με αυτόν τον Ιχολίτη. Πανιώνιο. Θα πάρει πάλι στην πλατεία μας. Τον έχουν αφήσει στην πλατεία του. Για να τον κάνει αφήσει τον Καζακστάν, πρέπει να βρει φωτογραφία του πρώτα. Πράγμα δύσκολο. Γιατί ρε συμπαθή ομάδα είναι ο Πανιώνιος. Ωραίος, δεν είπα εγώ. Έχει απλώ η αγάπη του Ιχολίτη μας. Από τη Μικρά Ασία, σύλλογος με ιστορία γίγαντο. Και Μασούρας λοιπόν, και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα στέλνει ο φίλος ο Πέτρος και λέει μήπως μπορείτε να μου πείτε τους 5 πιο ακριβούς βάσει χρηματιστηριακής αξίας παίκτες εθνικής ομάδας αυτή τη στιγμή. Ναι. Και με αφορμή το μήνυμα του φίλου να το πούμε, γιατί νομίζω ενδιαφέρον. Ο πιο ακριβός παίκτης αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το Transfer Market στην εθνική είναι ο Παυλίδης με 22 εκατομμύρια. Λογικό είναι. Ναι. Παίζει σε ένα πρωτάθλημα καλό, το Ολλανδικό. Είναι μέσα στους σίγουρα στην top 10 σκόρες στην Ευρώπη. Κάνει παιχνιδάρες. Okay. Και ο Γιακουμάτης ήταν πρώτος σκόρες στην Ολλανδία. Ο Γιακουμάτης γιατί έχει 6 εκατομμύρια. Γιατί πήγε στο MLS. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Το βλέπω, το ξέρω ότι πήγε στο MLS. Αλλά και μάλιστα εδώ ο Παυλίδης έχει πτώσει. Είχε φτάσει μέχρι 25 εκατομμύρια πριν από πέρσι. Τώρα είναι στα 22 εκατομμύρια. Τι είναι ο πιο ακριβός παίκτης. Μετά. Μετά είναι ο Τσιμίκας με 22 εκατομμύρια. Ο Τσιμίκας δηλαδή που είναι παίκτης Λίβερπουλ είναι στα ίδια με τον Παυλίδη. Μου φαίνεται λίγο άδικο αυτό το σύστημα. Σαν αμυντικός ίσως. Μα ο ένας παίζει όμως Πρέμιερ Λίγκ. Ο Παυλίδης, okay, κάνει φοβερή σεζόν και τον αγαπάμε. 23 γκολ μέχρι τώρα. Πρώτο σκόρε στην Eredivisie κτλ. Αλλά... Αν ο Τσιμίκας ήταν επιθετικός και έπαιζε στη Λίβερπουλ θα είχε 90 εκατομμύρια ευρώ. Είναι και η θέση που παίζει. Εντάξει, σωστό. Εντάξει, δηλαδή τώρα πιστεύω ότι παίζει αυτό ρόλο. Είναι η θέση που παίζει. Μετά είναι ο Μαυροπάνος με 18 εκατομμύρια. Αυτό πήγα να σου πω. Χωρίς να το ξέρω, πιστεύω ότι ο τρίτος θα ήταν ο Μαυροπάνος. Και αυτός γιατί παίζει Premier League. Premier League, ναι. Αλλά είναι αμυντικός. Ναι. Και μετά είναι ο Κωνσταντέλιας με 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια, ναι. Και ο Φώτης Ιωαννίδης με 10. Αυτή είναι η πεντάδα. Σωστό. Και γενικώς αυτή είναι η πεντάδα με τους διψήφιους. Γιατί όλοι οι άλλοι έχουν μονοψήφια χρηματιστηριακή αξία, με πρώτον κάτω από τα 10 το Βλαχοδήμο που είναι στα 9 και έχει πτώσει. Έχει πτώσει γιατί δεν παίζει στη Νότιχαμ και έκανε κακή επιλογή. Λόγω Νότιχαμ, ναι. Αυτή πάντως είναι η δική μας η πιο ακριβή. Και σε αυτό που λέγαμε με τη Γεωργία, ο Κβαρασχέλια είναι στα 80 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Σε μια ομάδα που η χρηματιστηριακή της αξία είναι στα 150, λέει ο Καβαρασιέλ, είναι πάνω από το μισό. Άντε ρε, φοβερό αυτό, ε. Ναι. Και δεύτερος, μετά τα 80, γιατί και όλοι ξέρουμε τον Καβαρασιέλ, είναι ο τερματοφύλακας στη Βαλένθια. Δεν παίζει ο Μαμαρτασβίλη. Πού παίζει. Νομίζω. Με 35 εκατομμύρια. Και μετά κατευθείαν πάμε βουτιά κάτω από τα 10. Ναι. Το παιδί που έβαλε χθες τα 2 γκολ, που παίζει στην Καρλσρούη. Πώς τον λένε έτσι. Πώς το λένε αυτόν που τα έβαλε. Τσιβζιβάτζε. Αυτός έχει 700.000 χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή πόσο χαμηλά είναι. Τώρα, ενδεικτικά αυτά. Χθες ήταν βασικός και ο παίχτης του Πανετολικού στο παιχνίδι. Επί της ουσίας. Ωραίο παιχτάκι είναι αυτό. Ίσως. Ναι, καλός παίχτης. Και εμένα μου αρέσει. Θέλει λίγο, ας πούμε, αν έχει λίγο πιο το περιβάλλον, το αγωνιστικό λέω το περιβάλλον. Λίγο 2-3 καλύτερους παίχτες έτσι γρήγορα γύρω του μπορεί να κάνει περισσότερα. Η εθνική, η οποία φεύγει από την Κυριακή, πηγαίνει στη Γεωργία στην Τυφλίδα, δύο μέρες πριν δηλαδή. Την Τρίτη 7 η ώρα ζωντανά και από τον Α και από την Νόβα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πάμε Euro και νομίζω ότι όλοι θα το χαρούμε. Για το Σεγγέλια λέγαμε πριν, ναι, αυτό μπράβο. Είναι το όνομά του. Λεβάν Σεγγέλια. Ναι, έχουμε αρκετά μηνύματα και για την εθνική ομάδα. Με το συναγερμό δεν θέλετε να μάθει τι έγινε. Αμάν, συγγνώμη. Δεν πειράζει, όχι. Όχι, ρε, επειδή σου είπα την έλα να σου πω και μια ιστορία και μου είπες πες την. Δεν σε διέκοψα. Ρώτησα να σε διακόψω. Θα ανάσουμε να βάλουμε λίγο αυτό με το
με το συναγερμό έτσι για τα αντέτη που λέμε, γιατί κάθισε και ο Λευτέρης έτσι τα εκπώνησε τα αιχητικά του. Μιλάει λοιπόν ο Πογιέτ και ακούει την κυρία να λέει παρακαλώ ο Γιορατέσιο και τα λοιπά. Στην αρχή ελληνικά, μετά όμως τα αγγλικά. Την άκουσε ο Πογιέτ, σηκώθηκε και λέει sorry, good night, bye bye. Και έφυγε ο Πογιέτ. Παρακαλείστε για την άμεση εγκαίρωση. Attention, please. Oh my god. I'm sorry. Τώρα ο Πογιέτ έκανε σοβαρά. Με φωνάζει, κοίταξε, επειδή παλιότερα με το Μελισανίδη. Τώρα, σε ποιον απαντήσω από τους δύο? Εγώ δεν σου όχι, ρωτάει κάτι ο Γιώργος στον αέρα. Ρωτάει και ο Θανάσης στην επικοινωνία. Ο Γιώργος έχει κάνει ένα σε μένα. Κάνει ένα στο Θανάση, λέω. Και γυρίζει σε μένα και μου λέει Και εγώ πρέπει τώρα σε αυτά όλα κάτι να κάνω εδώ πέρα. Εντάξει, άμα είσαι αργόστροφος δεν τα προλαβαίνεις. Για πες ρε Γιώργο, τι έλεγα εγώ και τι έλεγε ο Θανάσης. Ο Πογιέτ. Έτσι πως το άκουσες στο ηχητικό και το είδες, ήταν αλήθεια, είπε πάμε να φύγουμε από το φόβο του, αυτό ρωτάω. Εγώ ήταν ατάραχος όταν μιλούσε στα ελληνικά, ναι. Η κοπέλα και έλεγε προσοχικά τι έλεγε και ενώστε το χώρο. Ναι. Εκεί την ώρα κάτι μουρμούραγε δίπλα με τη μεταφράστρια, με έναν δημοσιογράφο ίσως κάτι λέγανε, γιατί γινόταν η μετάφραση στα καζακικά, ξέρω εγώ τι είναι. Λοιπόν, και όταν όμως άκουσε το attention, ναι. Μόλις άκουσε το attention, oh my god, σου λέει oh my god. Oh my god, και τώρα που. Ξαναβάλω. Παρακαλείστε για την άμεση εγκέρωση. Πιο φλωρούμπα ομοσπονδιακό τεχνικό δεν έχω γνωρίσει. Αν μας πιέσουν οι Γεωργιανοί, ρε Πογιέ, τι να κάνεις. Από πίσω, άμα είναι και σε κράζουν, τι θα πεις, όχι μαγκάτσι. Θα κρυφτείς πίσω το συνεργάτη καλά σου. Καλά κάνει ο Μπαλτάκος και δεν θέλει να τον ανανεώσει. Αυτό είναι το συνεργάτη με το αφημί. Το αφημί, ναι. Πού θα κρυφτείς, έφυγε τώρα. Πάμε να ακούσουμε το Oh My God όταν γίνει το jackpot στο Ρίτζες ή Καζίνο από τον Γιώργο Μάτζιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε και πριν από ένα λεπτό. Συγγνώμη, Γιώργο, που είσαι τώρα. Συγγνώμη. Ένα λεπτό κράτησε αυτό. Εντάξει. Δεν γυρίσαμε μετά. Ωραία, ανακοίνωση. Συγγνώμη, ήταν κακό χιούμορ αυτό. Χθες από την περιοχή των Στισικές, εκλάπη παπάκι κόκκινο μάρκα Suzuki Andres. Καλά το λέω. Ναι, πολύ καλά. Α, μπράβο. Νι, όπως λέμε Νίκος. Κάπα, όπως λέμε Κάπα. Μη, όπως λέμε Μανώλης. Νι, Κάπα, Μη 304. Πληροφορίες στη γραμματεία. Όποιος μπορεί να βοηθήσει χθες. Κόκκινο παπάκι, μάρκα Suzuki Andres, Νι ΚΜΗ 304. Ειδικά εσείς οι επαγγελματίες οδηγοί που γυρίζετε την πόλη, αν δείτε κάτι, μπορείτε να βοηθήσετε για να βοηθήσουμε κι εμείς τον κύριο ή την κυρία που το έχασε αυτό το μηχανάκι. Λοιπόν, αυτό το. Εντάξει, έχουμε πάρει αρκετά μηνυματάκια για την εθνική. Τώρα λέει ο Χάρης. Καλημέρα, παιδες. Παρά την εμφάνιση και το σκόρ, είναι έγκλημα να παίζουν Πέλκας και Μπακασέτας και όχι Τζόλης Ντέλιας. Επίσης λέει Γιώργο, ελπίζω η κλίκα στην ΠΑΕ να μην μας φέρει πίσω τον Μπέλκα το καλοκαίρι μετά από το πρώτο του καλό ματς φέτος. Ο Δημήτρης έχει εκνευριστεί μαζί σου, αμάν είσαι ρε Βρεγιάννη. Όταν θα σε τρώνε τα σκυλιά, τότε δεν πρέπει να ακολουθείς. Ναι. Όταν θα σε τρώνε. Ναι. Φίλε Νίκο Κασναφερίδη, δεν μπορώ ρε φίλε να απολογούμε για άλλους, για άλλες εκπομπές, για άλλους ακροατές. Δεν ξέρω αν το είπε αυτό στον αέρα που προφανώς και σε πιστεύω. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ο καθένας κρίνεται. Αν βρεθείς ποτέ σε Αγίελη, φωνάζεις δυνατά και επαναλαμβανόμενα ή συχαρέ. Και το φωνάζει με το γράφει με κεφαλαία ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Γιατί είχα ζει ερώτηση που κάνω αυτή τη ρεβιά τώρα. Συγγνώμη λίγο, το σκυλί δηλαδή καταλαβαίνει κάτι σε αυτά τα. Σε αυτό το σουχου, αυτό καταλαβαίνει το. Γιατί άμα πάω, φωνάξω εδώ. Ή συχαρέ, θα φωνάξω. Ήσυχα ρε! Σε γράφουμε οι δυο μας. Κι άμα είναι το σκυλί από την Αγγλία. Εντάξει. Μισό λεπτά κύριε παιδιά, αυτά. Επειδή είμαστε μια παρέα που έχει ο καθένας τις γνώσεις του, τις κουβαλάει, τις φέρνει. Θα φωνάξω εγώ στα σκυλιά εδώ στην Ελλάδα. Ήσυχα ρε! Ναι. Και θα πω καλό σου. Ναι. Στο εξωτερικό τι θα φωνάξω. Shut up. Shut up. Ναι. Το ήσυχα shut up είναι. Ναι. Σκάστε. Δεν είναι δικά μου φασαρή ήσυχα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καλός ο Ιωαννίδης λέει ο Γιώργος. Και άμα έχετε και καμία συμβουλή, λέει ο άλλος σταματάει για αλκοτέστ. Έχει φύγει κουνουπίδι, μπρόκολο έχει φύγει από το μπαρ και σταματάει για αλκοτέστ. Μάσα λέει σοκολάτα.
Τι σου πας άλλη μέρα τα χίλια σοκολάτα και πας να φυσήξεις. Δίνουν οδηγίες, ή πιάσεις ένα μπουκάλι νερό, βοηθάει αυτό. Να μην εκτοξευτεί το πινγκ, 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 πινγκ. Να γίνει πιο, να μην σου πάρουν και εσένα μέσα. Που να στο πάρουν και να μην στο ξαναδώσουν πίσω. Θέλω να πω, επειδή υπάρχουν τριγύρω διάφοροι τέτοιοι χειροπράκτες, χειροπράκτες εντός εισαγωγικών, αυτοί που οι πρακτικοί οι άνθρωποι εννοώ. Εάν έχετε κάτι και για να μην μυρίζει το σκύλι το φόβο μου, δηλαδή άμα εκείνη την ώρα τι να κάνω να μην το μυρίζει το σκύλι. Αυτό, αν μπορείτε να μου πείτε. Δύο-τρία πραγματάκια χρήσιμα. Και το ίσυχα ρε το κρατάω για Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό εντάξει, θα ρωτήσω άλλο για εξωτερικό. Σε διέκοψε όμως. Όχι, λέει ο φίλος, καλημέρα, λέει, καλός ο Ιωαννίδης, ο Γιώργος ο Ψάρας, αλλά με το καλάμι το έβαλε. Εντάξει. Με το καλάμι μπορούσε να το βάλει όμως. Ναι, ναι. Επειδή την είδα τη φάση. Ήταν ο πιο σύντομος τρόπος για να βρει την μπάλα έτσι όπως την ήθελε. Δεν τη βρήκε, δεν πήγε να τη βρει με το κουτεπιέ και έκανε τσαρουχιά, ας το πούμε έτσι, πόσο αδικούμε τα τσαρούχια με αυτή τη λέξη, αλλά για να συνόμαστε. Δεν έκανε τσαρουχιά δηλαδή και την βρει με το καλάμι. Νομίζω ότι ήθελε να την βρει με το καλάμι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και γενικότερα δεν είναι κοινής ενός άμπαλου ποδοσφαιριστή που χρειάζεται την τύχη για να βάλει έτσι γκολ. Ναι, είναι σκοντά, ωραίο. Αυτό πέφτω, μπράβο, βρίσκω μια μπάλα και τη στέλνω στα δίχτυα. Το καλύτερο, εμένα με εντυπωσίασε στη φάση του γκολ του ο τρόπος που ψάρεψε τον αμυντικό. Ναι. Δηλαδή τον έχει τον αμυντικό man to man, κάνει κίνηση προς τα πίσω, τον ακολουθεί ο αμυντικός και λέει στον Μασούρα μπροστά και το βάζει. Και ο Μασούρας καλή σέντρα. Όχι μόνο αυτή, και του Πέλκα ήταν ωραία σέντρα. Γενικότερα είχε καλά πράγματα. Ο Πέλκας εν τω μεταξύ έχει βάλει γκολ με το κεφάλι. Ναι. Σίγουρα είναι το πρώτο γκολ που βάζει με το κεφάλι στην εθνική. Ναι. Ο ίδιος λέει και για το λέει ότι έχει βάλει και άλλα με το κεφάλι. Εγώ δεν θυμάσαι γκολ Πέλκα με κεφάλι εσύ. Σίγουρα θα έχει βάλει. Ναι, για να το λέει. Μπορεί να λέει με τη Σετουμπάλ ότι είχα βάλει, ρε φίλε, με τον Απόλλωνα Πόλ. Υψηλή είναι δούλη των κοντών. Ναι. Με έχω βάλει γενικά με το κεφάλι. Αυτό έλεγα στα παιδιά, ότι βρίσκω τον τρόπο, αν και δεν είμαι το πρωτομπόι, βρίσκω τον τρόπο να χωθώ και να σκοράρω με το κεφάλι. Ήταν εκπληκτική σέντρα του Μασούρα και η αλήθεια είναι ότι πριν το μάτς μου το είπε ότι θα τη φέρω εκεί. Μπες. Και πριν τον γκολ πάλι έφερε ακόμα μία, δεν πρόλαβα να μπω. Μπες ρε, μπες. Το μπες είναι το δεύτερο νικό του μπέω. Εγώ μπέω εσύ. Ναι, ναι, μπράβο. Εσύ είναι αυτό που... έχω βάλει γενικά με το κεφάλι. Αυτό έλεγα στα παιδιά, ότι βρίσκω τον τρόπο, αν και δεν είμαι το πρωτομπόι. Γιατί βγαίνει το ψέμα ότι είναι το ωραίο σώμα, δεν είναι το πρώτο boy. Εντάξει, πριν που έλεγε, επειδή ξέρω, έχουμε μπροστά μας τα χαρτιά με τα ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει, διάβασε ο Γιώργος αυτό το μήνυμα για το. Ποιο φίλο το λέει, μη μας φέρω τον Μπέλκα στον Μπάουκ. Και λέω τώρα, έχει κάνει και αυτή η δήλωση που λέει μέσα για τον boy να τη βάλουμε, λέω, να παίξει. Ή άμα βάλουμε και δεύτερη δήλωση από τον Μπέλκα, είμαστε κι εμείς κομμάτι μια. Συνωμοσία για την επιστροφή του Δημήτρη Πέλκα. Αχ, ρε λαδάρα! Αυτό που κολλάει, ρε. Έτσι το είχες προγυρό. Πού κολλάει, δηλαδή, εντάξει, αλλά πού κολλάει. Είναι αυτό, μα εγώ το έβαλα για να μην σκανδαλίσω κάποιον εκεί έξω που άμα. Να βάλουμε και μια δήλωση. Εντάξει, ρε παιδί μου, ο Πέλκα για παράδειγμα, το καλοκαίρι πήγαν συζητήσεις. Δεν πήρε τα λεφτά τα οποία του έδινε ο ΠΑΟ. Ναι. Εγώ δεν το μέμφωμαι. Δεν έγιναν δηλαδή οι κουβέντες. Τα πολλά λεφτά ίσως. Τα πολλά λεφτά επέλεξε. Όχι, να πάει ο Πέλκα ζητούσε περισσότερα λεφτά από αυτά που του έδινε ο ΠΑΟ. Που δεν του έδινε και λίγα. Μπράβο, σωστό, αυτό λέμε. Γιατί μην ξεφεύγουμε λίγο από τα. Όχι, δεν μέτρα λέμε ότι έφυγε εποχής. Ο ΠΑΟ. Δεν λέω ότι έφυγε ο ΠΑΟ. Ο Πέλκα πίστευε και αποδείχθηκε στην πράξη ότι θα βρει καλύτερα λεφτά από κάπου αλλού. Και γιατί να μην το κάνει. Και γιατί να μην το κάνει. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε, δεν πώς να, είδα χθες τον Μπέλκα και είπα πω, ας πούμε, αυτός ο παίκτης λείπει από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κριτήριο πάντα. Για όποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Και αυτή τη στιγμή ο Μπέλκας, αν ήταν στον ΠΑΟΚ, θα έπαιζε. Με Λουτσέσκου. Θα ήταν νούμερο. Με Λουτσέσκου. Με Λουτσέσκου, ρε Γιάννη. Με Ίβιτς μπορεί να μην έπαιζε. Με Λουτσέσκου με ρωτά. Με Λουτσέσκου. Δεν σε ρωτάω με Λουτσέσκου. Είπα αν θα μπει στον Πάοκ. Αν προπονητή στον Πάοκ με Λουτσέσκου θα έπαιζε. Φυσικά θα έπαιζε. Δεν λέω ότι θα ήταν στα ζητητά. Αν θα ήταν δεύτερη ή τρίτη αλλαγή. Πρώτη. Πρώτη. Ναι. Αντί του, δηλαδή, Μουρκ, Tyson... αντί του Μουρκ δεν θα έβαζε τον Μπέλκα. Χθες δεν έπαιξε Μουρκ. Έπαιξε αριστερά. Δηλαδή δεν θα έπαιζε χθες αν ήταν ο Πάοκ χθες. Δεν θα έπαιζε ο Τάισον ή ο Κωνσταντέλιας για να παίξει. Εγώ πιστεύω ότι στον Πάοκ του Λουτσέσκου δεν θα έπαιζε ποτέ αριστερά ο Πέλκα. Θα έπαιζε μπροστά θέση. Για να πιέσει και να γίνει ο πρώτος. Σωστό. Σε πίεση ποδοσφαιριστής όπως τον είχε και παλιά. Ναι, καλά. Δεν θα τον έπαιζε αριστερά ποτέ τον Πέλκα. Άρα χωρούσε τον ΠΑΟΚ αυτό. Ναι, εννοώ. Δεν λέω
Άνετα. Ήταν και όχι εις βάρος του Κωνσταντέλια. Σιγά σιγά. Και όχι εις βάρος του Κωνσταντέλια. Ενώνουμε τα κομμάτια του Πάζλ. Θέλουμε να γυρίσουμε. Παλαβώς. Θέλουμε πίσω το Βέρκα. Sorry, αν κάνω χιούμορ. Έτσι, αν τρελαίνεστε κάποιοι με αυτό, λοιπόν. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα ανέβαζε. Δεν θα έκανε κάτι περισσότερο. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο στυλ του παίκτη που αυτή τη στιγμή λείπει από τον ΠΑΟΚ. Θα έπαιζε, αλλά δεν. Ο Γιάννης λέει, ο Χρήστος λέει, Γιάννη, αν βρεθεί σε τέτοια κατάσταση, κάντε τα πάνω σου. Τότε σίγουρα δεν θα μυρίζουν το φόβο σου, θα μυρίζουν άλλα πράγματα. Και μην ξαναδιακόψει το Ζαΐρι, σούφου Ζαΐρι σε βόσμο. Μάλιστα. Θα τα ξέρει αυτό. Ο Χάρης Εμμανουήλ μας έχει στείλει τα γκολ του Πέλκα με το κεφάλι. Ναι. Έχει δίκιο ο Πέλκας. Ναι. Μόλις ανοίξε το ίντερνετ. Εδώ νιώθω σαν να είμαστε σε 3 μέτρα κάτω από το έδαφος. Τέλος πάντων, έχει βάλει γκολ με τον Ηρακλή, βάλει γκολ με το κεφάλι. Αυτό δεν το διαβάζουμε. Πότε ρε. Και δεν ακυρώθηκε αυτό. Ναι. Στο 3-3. Ωραίο μήνυμα στέλνει ο Γιάννης μέχρι να το βρεις. Καλημέρα από Τούρκου. Γιάννη, αν έρθεις στη Φιλανδία δεν θα χρειαστεί να μάθεις τι να πεις, γιατί εδώ δεν έχουμε αδέσποτα. Φοβερό. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν αδέσποτα. Ναι. Και τι τα κάνουν δηλαδή. Δεν σου λέμε ότι τα καθαρίζουν, τα σκοτώνουν ή είναι. Έχει φροντίζουν να μην υπάρχουν αδέσποτα, ρε. Πώς γίνεται αυτό. Θα σου εξηγήσω πώς γίνεται. Ότι παραδείγματος χάρη, εγώ παίρνω τώρα ένα σκυλάκι για την ανιψιά μου. Ναι. Η ανιψιά μου το βαριέται. Ναι. Σε μια εβδομάδα το πετάει έξω γιατί δεν θέλει άλλο να παίζει με σκυλάκι, γιατί και αυτοί είμαστε εμείς εδώ, έτσι. Και αυτό το σκυλάκι ξαφνικά γίνεται αδέσποτο. Τέτοια πράγματα στη Φιλανδία δεν επιτρέπουν να γίνει. Σου λέω ένα απλό παράδειγμα. Ναι, τι το κάνουν μετά τόση. Δεν έχουν αδέσποτα σου λένε. Όχι, το σκυλάκι το κάνουν. Το πάνε σε ένα καταφύγιο. Έχουν κάτι άλλο, μια άλλη είδους φροντίδα. Μπορεί αυτή εδώ υποχρεωτικά όταν παίρνεις το σκυλάκι να βάλεις και το τσιπάκι σου να έχει διοκτήτη. Ναι. Και άμα το βρουν ξαφνικά έξω το σκυλάκι να δούνε ποιος είναι διοκτήτης και να σου πάρω τα σόβρακα. Α, σου λέω ένα απλό παράδειγμα. Ότι να είναι άλλη νομοθεσία. Αυτό λέω. Σωστά. Ας μας το εξηγήσει ο Γιάννης με μήνυμα αυτό. Ναι, δεν νομίζω να λέει τίποτα άλλο. Έχει μπάλα στην παρούσα φάση, πάει στο Μάκ. Ο Μάκα δίνει για το Λέοβατς. Λέοβατς θα βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά γκολ. 1-1 Πέλκας. 1-1 Πέλκας και παίρνει πολύ γρήγορα την μπάλα να την πάει στη σέντρα. 1-1. Ηρακλής ΠΑΟΚ. Λέοβατς σέντρα. Πέλκας κεφαλιά. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει. Offside, 3 μέτρα offside. Offside ήταν, μπροστά σου. Εγώ είμαι αυτός. Πολύ ίδιος. Ξέρεις από πότε είσαι. Πω ρε φίλε, τι ωραία φωνή είχα τώρα. Αυτό το παιχνίδι είναι το γνωστό παιχνίδι 3-3. Απλώς δεν θυμόμουν ότι ο Πέλκας είχε βάλει. Όταν λέω το γνωστό παιχνίδι 3-3, είναι αυτό το με τον Μπαρτολίνι, τον γκολ. Στο τέλος με τον Όλσεν. Ναι, καλά. Με το πέναλτι του Μπερμπάτοφ. Τον Μπερνής που το αποκρούει. Με τον Τούντορ να πηγαίνει στη συνέντευξη τύπου και να με βλέπει εμένα από πίσω και μέχρι να φτάσουμε κάτω στα αποδυτήρια. Άρε μπέρμπα, άρε μπέρμπα, άρε μπέρμπα. Τι μπέρμπα. Α, ναι. Ότι φταίει αυτός. Αυτό. Απλώς δεν θυμόμουν ότι είχε βάλει γκολ. Το 17 είναι αυτό, ρε σκύλε. Είναι σεζόν 16-17, τώρα μετά ημερομηνία ακριβώς. Στη θέση του Τούντορ. Τι? Μετά έρχεται ο Ίβιτς στη θέση του Τούντορ. Για όχι αμέσως μετά το μάτς. 18 Δεκάτου του 15. Άρα Οκτώβριο. Πριν από 9 χρόνια, ρε φίλε. Είχες φωνή καλή όμως. Εγώ σε κατάλαβα αμέσως. Και εγώ με κατάλαβα αμέσως. Απλά τότε ήμουν ήρεμος. Και πρέπει να εδώ Πέλκας να ισοφαρίζει τον γκολ του Βέλιου. Ναι. Ο Βέλιος πρέπει. Ή ο Μακρύς έκανε το 1-0. Τέλος πάντων. Αυτό πάντως από ό,τι βλέπω εδώ είναι το πρώτο γκολ που βάζει ο Πέλκας με το κεφάλι στην καριέρα του. Εδώ ωραίο. Μετά βάζει με Λεβαδιακό Λαμία, Απόλλωνα Σμύρνης και τα άλλα είναι στην. Έχει βάλει στην Τουρκία 3 και. Έχει βάλει και στην Αγγλία πέρα στη Wigan. Ευχαριστούμε. Χάρης Πανουλίδης, ωραίο. Πού το βρήκες, ρε Χάρη. Ναι. Ωραίος. Το πρώτο boy που λέμε. 2-3 πράγματα σίγουρα έχουμε αφήσει στη μέση, αλλά δεν θυμάμαι κανένα από αυτά τα 2-3 πράγματα. Είναι ωραίο δεν είναι άσχημο να διακόπτεις, αλλά είναι πτώχα ξαναγυρίζεις εκεί που άφησες κάποιον. Γι' αυτό και υπάρχουν και διαφημίσεις για να σκεφτούμε τι λέγαμε και να ξαναθυμηθούμε. Να σκεφτούμε δεν το βλέπω, Γιώργο. Ναι. Δεν βλέπω δηλαδή να σκεφτόμαστε εδώ. Ναι. Είμαστε μια άσκεπτη. Απέριστη. Χάρης Μαλή, στο DHI. Άμα είσαι ασκεπής, μπορείς να πας στην DHI. Γιατί γνωρίζουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι στη Μισκή 99 δεν μιλάμε για μια όποια και όποια εταιρεία. Μιλάμε μια εταιρεία η οποία είναι. Τι εταιρεία δηλαδή. Είναι ο μεγαλύτερος ιατρικός οργανισμός με 54 χρόνια εξειδίκευσης στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της τριχόπτωσης.
Κάντε την αλλαγή, μην περιμένετε άλλο. Αντιμετωπίστε οριστικά το θέμα της τριχόπτησης με την DHI. Κλείστε σήμερα ένα απολύτως δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού στο 2310-2645-27 ή στο dhi.gr. DHI, το αποτέλεσμα μετράει. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου εις διπλούν, γιατί λέει και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Απόντος του Βαραγιάννη. Σμαράγδα μπορούσε να είναι στην κατηγορία Fiat Professional. Δηλαδή να είναι, ας πούμε. Τι εννοείς, ότι είναι ο Γκώδης? Όχι, εννοώ ότι. Ότι πάχινε, είναι... ότι έβαλε κιλά. Όχι, εννοώ ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλεις να τον έχεις δίπλα σου πάντα στα δύσκολα. Και εγώ, επειδή κάνω εικόνα σε αυτοκίνητο αυτό, μου έρχεται όλη αυτή η κατηγορία της Fiat Professional. Αξιόπιστα ευρύχωρα οικονομικά οχήματα από τη Fiat Professional. Μπράβο. Ανακαλύψτε τα μοντέλα της: Ντομπλό, Φιωρίνο, Σκούντο και Ντουκάτο, με όφελος έως 5.900 ευρώ, προνομιακό ονομαστικό επιτόκιο 3,9% και 5 χρόνια εγγύηση. Διαθέσιμα με ντίζελ και ηλεκτρικούς κινητήρες και έτοιμα προς παράδοση. Βρείτε τα στις επίσημες εκθέσεις Fiat Professional. Τι λευκερότας λοιπόν. Ευχαριστώ Γιάννη. Professional και επιστρέφουμε. Στα πίσω κεφαλιά γκολ Σεμπαστιάν Μπαρτολίνι. 3-3. Λοιπόν, να πω ένα τραγούδι του Πουλιανού που λέει: Πονάτε, 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 πως πονάτε. Καλό δεν είναι? Όπως καταλάβατε, μάθαμε και τον ύμνο της Γεωργίας. Εντάξει, καλά είναι. Ένα μέρος αυτού. Ναι. Εν τω μεταξύ, έχω ένα θέμα, αλλά αυτό δεν αφορά στον κόσμο. Δεν ακούς καλά. Ναι, τα ακουστικά μου. Και εγώ δεν ακούω καλά. Δεν ακούω τη φωνή μου. Ούτε ακούω, εγώ την ακούω. Δεν ακούω από τα ακουστικά δηλαδή. Και εγώ. Έχουμε θέμα. Αλλά τα φοράμε, λες, και κρύω τα αυτιά μας. Ναι, μπράβο, κρυώνουμε. Να δώσω έτσι, βέβαια, είστε έμπειροι χολύπτες όλοι. Αυτά που βάζουμε στα αυτιά. Λέγεται βάζουμε... ακουστικά. Όχι γιατί το έχει τρώσει έξω, α πούμε, και λίγο τζάκι τη γωνιά. Κατάλαβε, τα βάζουμε. Αδιαφορεί. Όχι, όχι, αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Για πλάκα, αφού φτάσαμε εδώ, τώρα η ουρά μας έμεινε. Το γάιδαρο το φάγαμε. Βγαίνει πριν από λίγο από τη Βραζιλία, συνελήφθη ο Ρομπίνιος και θα εκτίσει στη Βραζιλία ποινή φυλάκισης 9 ετών. Είχε καταδικαστεί στην Ιταλία ο παλιός στάρ της Μίλαν για ομαδικό βιασμό που τελέστηκε στο Μιλάνο το 2013. Ναι. Στις 19 Ιανουαρίου του 2022 οι αρχές στην Ιταλία ζήτησαν την έκδοσή του από τη Βραζιλία, κάτι που δεν έγινε. Η Ιταλική δικαιοσύνη ζήτησε να εκτίσει την ποινή του Ρομπίνιο σε φυλακές στη χώρα του, αίτημα που το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας το έκανε αποδεκτό και γι' αυτό συνελήφθη στη Βραζιλία και αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή. Μία είδηση που, συγγνώμη, θα την πω στον αέρα. Αλλά σε πραγματι... μία περίοδο που υπάρχει και, ο Ντάνι Άλβες, έτσι. Δηλαδή... Βγαίνει. Όχι, θέλω να πω οι κατηγορίες ανάλογες, ναι, σε αυτά. Καλά, αυτός είναι στην Ισπανία. Ναι, ναι, λέω ένα εκατομμύριο ευρώ κασέρι δίνει ο Νεϊμάρ για να τον αφήσουν ελεύθερο με εγγύηση. Απλά δεν θα του πάρουν τα διαβατήρια και θα πρέπει κάθε εβδομάδα να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα. Και έκανε δηλώσεις κοπέλα που φέρεται ότι τη βίασε και είπε ότι όποιος έχει χρήματα την γλιτώνει. Μία είδηση, παιδιά, συγγνώμη που θα την πω, αλλά πραγματικά νομίζω ότι αυτό εδώ το πράγμα σπάνια το διαβάζουμε, στην Ελλάδα κυρίως. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στα Ιωάννα, καθώς το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε σακούλα σκουπιδιών. Το κεφάλι και τα άκρα βρίσκονταν σε σακούλες, ενώ ο κορμός ήταν εκτεθειμένος. Στο ένα χέρι κρατούσε όπλο, ενώ κοντά του βρέθηκε και μια χειροβοβίδα. Ήδη γίνεται προσπάθεια για την ταυτοποίησή του, ενώ ο διατροδικαστής θα το εξετάσει για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, όλα αυτά στα Ιωάννινα. Έτσι, αυτό πριν από λίγο. Επίσης, είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό. Όπου και ο Νίκος τώρα, άλλο, γιατί τώρα είδα μηνύματα σε μια άλλη διαδικτυακή γειτονιά, σε άλλο κομμάτι των, ναι, social media, και ο Νίκος είχε στείλει για Μασούρα, έστειλαν και άλλοι δηλαδή για τον Μασούρα που ξέχασα εγώ να πω, ναι, στην αρχή, που αναφερόμουν σε παίκτες Πανιωνίου. Ωραία, Πανιώνια. Η είδηση που αφορά, επαναλαμβάνω, και τον Ολυμπιακό. Στις 2 Απριλίου, όταν θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΝΕΡ, θα ληφθεί απόφαση για το αν ο Τουρκικός Σύλλογος, μετά τα όσα έγιναν στην Τραπεζούντα, επιμείνει στην απόφασή του να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι η UEFA, σύμφωνα και με δημοσιεύματα της Fanatik, έχει στείλει μήνυμα στη ΦΕΝΕΡ ότι αν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, αποβάλλεσαι και από το Conference League, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό, ο Ολυμπιακός είναι στους 4 χωρίς να δώσει μάτς, έτσι, γιατί είναι αντίπαλός του με τη Φενέρ.
Και σύμφωνα επίσης με αυτά τα οποία βγαίνουν προς τα έξω, ο... στη Φενέρ, αν αποφασίσουν να αποχωρήσουν και πέσουν στη δεύτερη κατηγορία, επειδή επιτρέπεται μικρός αριθμός ξένων και η Φενέρ είναι γεμάτη ξένους ποδοσφαιριστές, Λιβάκοβιτς, Τζικού, ο Σαγί, Φρέντ, Σιμάνσκι, όλοι αυτοί αποχωρούν. Το είπε ο μάνατζέρ του, ότι αν τελικά ο μάνατζέρ τους, αν τυχόν λέει η Φενέρ πάρει αυτή την απόφαση και πάει στη δεύτερη κατηγορία, τότε όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα φύγουν, έτσι. Είναι μερικά πραγματάκια έτσι που θέλαμε να τα δώσουμε στον αέρα. Λοιπόν, για την εθνική είπαμε, την Τρίτη, την Κυριακή αναχωρεί. Νομίζω για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό που για 60 λεπτά πήραν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές ανάσες και κάποιοι άλλοι ρυθμό. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι έπρεπε, για παράδειγμα, να παίξει ο Κωνσταντέλιας και φάνηκε αυτό από το 65 που ετοίμασε πράγματα. Εγώ θα πω, παιδιά, ότι όταν μια ομάδα κερδίζει, δεν μπορείς να καθίσεις και να πεις στον προπονητή σου, και ειδικά όταν είναι το μάτς της δεκαετίας, μέχρι το επόμενο μάτς της δεκαετίας που είναι αυτό της Τρίτης, ποιους έβαλες και γιατί τους έβαλες ή οτιδήποτε άλλο. Ο Νίκος γράφει παράδειγμα, μια ερώτηση πρώτα στον προπονητή και μετά σε εσάς τους δύο. Ναι. Επειδή δεν τον έχουμε πρόχειρο τον προπονητή, θα απαντήσουμε εμείς οι δύο. Δηλαδή, στο χθεσινό παιχνίδι με τον συγκεκριμένο αντίπαλο, ο Κωνσταντέλιας δεν μπορούσε να ξεκινήσει, αλλά ήταν απαραίτητος ο Μάνταλος. Τόσο δύσκολο, απαιτητικό κτλ. Κτλ. Παιχνίδι ήταν που έπρεπε δεν και καλά να ξεκινήσει ο συγκεκριμένος. Καλά κάνω και δεν βλέπω καλό τρίμερο. Εγώ θα σου απαντήσω ειλικρινά από σαν Γιώργος, ότι αυτό το παιχνίδι το οποίο είδες, το χαρακτηρίζεις μη απαιτητικό όταν βλέπεις το 40 το σκορ 4-0. Όχι, δεν κατάλαβα. Στα απαιτητικά είναι ο Κωνσταντέλιας ή ο Μάνταλος. Ποιον έχουμε για τα απαιτητικά. Για αρχή αυτό δεν κατάλαβα τον Μπράβο, ναι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι ευλογία να έχουμε για τους δύο, αφού τους έχουμε δηλαδή. Και επίσης σκέψου πώς ήταν το Καζακστάν τα τελευταία δύο χρόνια. Το Καζακστάν τα τελευταία δύο χρόνια έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Γι' αυτό έφτασε ως εδώ και για να κάνει, να παίζει όπως η εθνική μας ομάδα και να έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των play-out. Το Καζακστάν έχει κάνει καταπληκτική σεζόν αυτά τα δύο χρόνια. Σωστά, συμφωνώ. Όπως και να έχει όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, το σχήμα που διάλεξε ο Πογέτ για την αρχή του παιχνιδιού του έδωσε αυτό που ήθελε να πάρει. Δηλαδή βρήκε ρυθμό γρήγορα κτλ. Και εμένα μου καρφώθηκε μια ακόμη φωτογραφία και κακώς δεν την έβαλα αυτήν. Ναι. Ή την έβαλα. Αυτή, ποιος είναι αυτός, ο Μάνταλος δεν είναι αυτός που κυνηγάει τον Πέλκαν για πανηγυρίσει μαζί του. Επάνω εκεί στο μπαλκόνι. Ναι, το μπαλκόνι, ναι. Πέλκας Μάνταλος, σωστό. Ναι, σκέφτομαι ρε παιδί μου, εμείς με τα μικροοπαδικο πολιτικο αυτά μας συμφέροντα και προσεγγίσεις. Σκέψω, ας πούμε, αυτή τη φωτογραφία Πέλκας Μάνταλος, πόσες φορές δεν την έχουμε δει στον τελικό του κυπέλου. Ναι. Και ορθώς την δύναμη. Δηλαδή, έχει πάει αυτό το ζευγάρι σε τόσους τελικούς. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει όλους τους τελικούς με την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος είναι αυτός που μαζί με τον Πέλκα ως αρχηγή κουβαλάει το κύπελο κτλ. Και έχουν γραφτεί διάφορα χίλια διόδια. Ναι, σωστό. Εδώ, κοιτάξτε πόσο ο Μάνταλος. Δηλαδή, αν αυτοί όλοι, αλλά αυτά τα παιδιά, που προφανώς ο Μάνταλος στεναχωριέται όταν χάνει ο τελικός από την ΑΕΚ. Μπορεί να μην κοιμάται το βράδυ, μπορεί να βλέπει την άλλη μέρα στα social media να του στείλει κανένα φίλο του δες εδώ πως. Σε τρολάρουνε, ας πούμε, να στεναχωρεί, να ξεφυσάει. Ναι. Εδώ όμως, αυτή τη φωτογραφία, δείτε αυτόν τον Μάνταλο. Πώς, εγώ δεν κάνω εγώ τώρα, αγιοποιώ τώρα γεωγραφία Μάνταλου. Απλά το βάζω και αυτό ως κομμάτι κάτι που έλεγα στην αρχή, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, για το πώς, ας πούμε, οι ομάδες. Είχε πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα ο Άγγελος Αναστασιάδης πολλά χρόνια πριν, όταν είχε βγει ο ΠΑΟΚ, που είχε κάνει μια τρομερή πορεία τη χρονιά που παίρνει και το διπλό μέσα στην ΑΕΚ με τον γκολ του Βρίζα ή του Μπορμπόκη. Δεν θυμάμαι, αλλά είχε κάνει μια τρομερή πορεία και το ρωτήσαν κάποια στιγμή τον Άγγελο που τότε ήταν και στα. Δηλαδή, οι ατάκες του τότε ήταν βέλη. Ναι, ναι. Τώρα, όχι ότι τώρα έχει μαλακώσει και τώρα μα καθίσει να μιλήσει με τον Άγγελο, είναι αλλά για τότε πες. Ειδικά του λένε την επιτυχία του ΠΑΟΚ. Και η παλικάρια λέει: να ξέρετε, η επιτυχία αυτή τη ομάδα είναι ότι κρατήθηκε μακριά από τα ραδιόφωνα τη πόλη. Ναι. Το οποίο ως ατάκα εμένα το λέω τώρα από ένα ραδιόφωνο τη πόλη δεν με συμφέρει. Σωστό. Αλλά ειδικά εκεί την εποχή που δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε στη φαντασία του καθενός μας από αυτό που λέγεται τώρα και είμαστε εξοικειωμένοι social media, υπήρχαν τα ραδιόφωνα. Και υπάρχουν τα ραδιόφωνα. Και τότε, ας πούμε, το ραδιόφωνο, τι εννοεί ο Άγγελος. Ο Άγγελος δεν τα βάζει με το ραδιόφωνο ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, ως ένα μέσο που ενημερώνει. Τα βάζει με το ότι μπορεί να δημιουργήσει, αυτό εννοούσε, για να το κάνω φραγωδίφραγκα, γιατί μπορεί κάποιος τώρα να το παρεξηγήσει εύκολα. Εννοούσε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα που να επηρεάσει μια ομάδα αν μπει μέσα σε αυτή. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε, αυτό έλεγε ο Άγγελος, ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε σε μια ατμόσφαιρα που πολλές φορές δημιουργούν ραδιόφωνα
Και η ομάδα πέτυχε. Αυτό ο επάγγελος. Και εγώ σε αυτή τη φωτογραφία το Μάνταλο να κυνηγάει με τόση χαρά τον Μπέλκα για να πανηγυρίσει μαζί του, αυτό βλέπω, ας πούμε. Κοίταξε, για αυτά όλα τα παιδιά, για κάποια από αυτά τα παιδιά είναι η τελευταία ευκαιρία ζωής. Να ζήσουν κάτι μεγάλο με την εθνική ομάδα. Για ποιους? Α, ο Μάνταλος, ας πούμε, είναι ένας τέτοιος, λες, λόγω ηλικίας. Ναι, δηλαδή, εγώ δεν σου λέω ότι δεν προλαβαίνει και το επόμενο Euro και δεν προλαβαίνει το επόμενο Μουντιάλ. Αλλά εδώ που έφτασε ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος έφτασε τώρα κάπου. Είναι στη βρύση και είναι έτοιμος να ξεδιψάσει. Δεν είναι ματς ζωής αυτό της Τρίτης. Δεν ήταν ματς ζωής το χθεσινό. Ο Μάντος είναι 32. Μπράβο. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν προλαβαίνει να πάει σε άλλο γύρο ή σε άλλο Μουντιάλ. Πλάκα, πλάκα, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Αν εξαιρέσει κάποιος το Ζέκα. Ρε Πασάμου, θέλω να σου πω αυτό το πράγμα. Πασχαλάκης είναι 34. Σωστό. Εντάξει, αυτή, για... Ότι για αυτούς όλους είναι ματς ζωής. Ότι θέλουν να ζήσουν το όνειρό τους σαν ποδοσφαιριστές. Με την εθνική ομάδα δεν το έχουν κάνει. Επίσης πρέπει να ξεχνάμε πόσοι καράβια παίχτες έχουν περάσει τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Και όχι παίχτες άχρηστοι, καλοί παίχτες. Ποτέ δεν πανηγύρισαν μια τέτοια επιτυχία να πάνε σε μια τελική φάση. Επομένως είναι λογικό να υπάρχει αυτή η συσπήρωση. Δηλαδή τώρα έπαιζε ο Μπακασέτας με τον Κωνσταντέλια που δεν παίξανε μαζί γιατί έγινε αλλαγή. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή ο Κωνσταντέλιας να μην δώσει την μπάλα στον Μπακασέτα γιατί ο Μπακασέτας πλακώθηκε με τον Τάισον. Για 10 λεπτά ήταν. Κατάλαβε τι λέω. Στο γήπεδο. Επειδή 10 λεπτά. Θυμήθηκε ο Κωνσταντέλιας εσύ, ρε, δεν είναι που μου πήρε το πέναλτι, μου χτύπησε στον Τάισον. Δεν θα σου δώσω την μπάλα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην εθνική. Αυτό θέλω να πω. Και μπορεί κάποιος να σας πειράζουν, μπορεί κάποιος να μην σας πειράζουν. Αυτό είναι το δεδομένο και εμένα μου αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπω. Ωραίο μήνυμα στέλνει ο DJ ο Μάνος. Λέει 26 του μηνός παίζουμε με την Εθνική, με τη Γεωργία. Ναι. Και 31 τελειώνει το συμβόλαιο του Πογκέτ. Ωραίο. Αλήθεια. Ναι, 31 Μαρτίου. Ευχαριστούμε, DJ Μάνο. Ωραίο. Τι κάνεις εκεί? Εγώ 26, αν ήμουν από Πογκέτ, έλεγα φιλιά στο σπίτι, γεια σας, ευχαριστώ πολύ, σας ξεφτύλισα, φεύγω. Πού? Στο Παλτάκο. Περάσει το γύρο. Ναι. Και άμα δεν έχουμε περάσει, τι κάνω? Δεν στέλνω φιλιά στο σπίτι, δεν σας ξεφτύλισα, δεν φεύγω. Για αρχή ας φάνε ένα μπακαλιάρο, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα. Ναι, ναι. Αλλά όχι με πολύ σκορδαλιά. Μπακαλιάρο στην Γεωργία, πού θα το βρούνε? Γιατί δεν μπορεί να πας μαζί σου μπακαλιά. Πάρα, πας και σκορδαλιά. Οι ομάδες κουβαλάνε μάγκερες. Θα πάρουν μαζί τους το μάγκερα και θα του πού θα φέρει σκορδαλιά. Πάρτε μαζί σας. Τι σύστημα παίζεται απέναντι στον Κυβερατσέλια? Βάζω τον Χατζηδιάκο να έχει φάει 30 κιλά σκορδαλιά. Χούρε. Πώς σε λέει ο Μανολάς έκανε. Μπού. Όχι, ο Μανολάς, ναι, μπού. Άμα είχε φάει σκορδαλιά, ούτε πλασέτε δεν είχε κάνει κάτι. Βέβαια μπορείτε να πάρετε τι συστήμε έτσι να το φορτώσετε το. Μη σας πω να πάρετε τον Μάικ του Σέφτο από το Τσιρτσίρ Μεζέρα, σας του δώσει και ο Ιωσήφ ο Θάνος. Κάνετε εκεί τα κουμάντα σας. Είτε από την Ερμού 26 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είτε δυτικά Καρολή και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Τσιρτσίρ Μεζέ, μαγαζάρες. Τώρα φαντάσου τι γίνεται τώρα τη Δευτέρα, ψαρικά, θαλασσινά. Να, οι μπακαλιάροι θα βγαίνουν. Ωρε, φίλε. Πόμπι, μπακαλιάρι, και ωραίο το τηγανί. Και ωραίο τηγανιτό, ναι. Και ωραίο τηγανί. Και με το κουρκουτάκι ξητό, που κάνει. Το λευκό. Ε? Κουρκούτι. Κουρκούτι. Ναι. Βέβαια. Ναι. Τραγανή έτσι. Ωραίος, ωραίος. Ναι. Και βάζει δίπλα σκορδαλίτσα. Αν και δεν είμαι 100. Τρώω και από τη δική σου σκορδαλιά γιατί ξέρω ότι δεν σ' αρέσει. Άμα θες πάρουμε και έξτρα. Για μένα να φάσει. Ναι, 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 ναι. Πέφτουν σαν πατώματα για σένα. Και στο τέλος θα πούμε τι φαγάτε, θα πω έφαγε σκορδαλιά. Αυτό την πληρώνει. Αυτό την παρήγγειλε. Ναι. Αυτό δεν την πληρώνει. Συνήθω αυτό που μυρίζει τη σκορδαλιά την πληρώνει. Ο άλλο που την τρώει δεν πληρώνει τίποτα. Μια χαρά λέει έθιμο είναι. Μπαίνεις στο σπίτι και με το που μπαίνεις νιώθεις. Και ποιος είναι στο σπίτι σου, ρε Πάκου, για να πούμε μόνος μπακούρι. Λέω για το σπίτι του καθενός εκεί έξω. Ανοίγεις, μπαίνεις από κάτω από την πόρτα, με είναι λέει το έθιμο αυτό. Ναι. Το έθιμο ποιο είναι, να έχω εγώ προβλήματα αναπνευστικά. Γι' αυτό κάνεις σε καλή. Και 25 Μαρτίου. Δεν είναι μόνο αυτό. Τέλος πάντων, Τσιρτσίρ Μεζέ, δύο μαγαζιά υπέροχα. Και τη Δευτέρα εδώ με τα θαλασσινά μας όλα αυτά, αλλά και κάθε μέρα. Ερμού και Καραολί και Δημητρίου. Πόσο? 9. Μπράβο, στον Εύωσμο και Ερμού 26. Σωστά. Τα φιλιά μας τα παιδιά. Καλή σκορδαλιά να έχουμε. σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, η αναστάτωση προκλήθηκε γιατί κάποιος κατά λάθος έσπασε τον τζαμάκι εκεί που βρίσκεται ένα από τα κουμπιά του συναγερμού στο γήπεδο και ενεργοποιήθηκε το ότι φεύγω, πήγετε να προλάβετε. Α, ποιο ο συναγερμός του γήπεδου? Υπάρχει ενημέρωση, ναι, από κύκλους ΙΣΑΚ, τι έγινε τέλος πάντων. Κάποιος έσπασε ένα τζαμάκι που βρίσκεται, λέει, και ένα από τα κουμπιά του συναγερμού στο γήπεδο. Πρόσεξε τώρα να δεις, έτσι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0. ΑΕΚ. Θα το βάλω αλλού το χέρι. Δεν θα το βάλω αλλού το χέρι. Μας έχεις πάσει τα νεύρα 6 φορές. Παιδιά, δεν καταλάβατε. Μην χτυπάς το χέρι, είναι ΠΑΟΚ. Για να μην χτυπήσω κάτι άλλο. Διάλεξε εσύ, θα σας πω να το βάλω. Πάμε να πούμε.
Το βάζει στη ρίζα γιατί όταν κάνει ο σκεπτόμενο άτομο βαραίνει το κεφάλι. Έχω πολύ εγκέφαλο. Αυτό και κάτι, το βάζει το χέρι, ακουμπάει. Αυτό θέλω να το λέω στους ακροατές, δεν έχει την εικόνα του τι συμβαίνει εδώ μπροστά μας. Ζωντανή εκπομπή μας, τι συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ΑΕΚ ΠΑΟΚ τώρα. Στηρίζει ο Γιώργος το κεφάλι του, σκέφτεται. Ναι. Φωνάζει ο Θανάσης, πάρ' το χέρι στην ετοπικοινωνία. Βέβαια, τα ακούω κι εγώ. Από τις 10 και μετά, επειδή μπαίνει το χέρι μπροστά στο στόμα, ο ηχολήπτης εδώ σου λέει δεν ακούγεται καλά, πάρ' το χέρι. Αυτή ήταν η 10η φορά που του είπε πάρ' το χέρι, γι' αυτό εξεράγει εδώ ο Βεζούβιος. Και του είπε αυτό, το βάλω κάπου πολύ την κόμψα, ωραία. Μέρα πίεση. Θες, εμείς απαγγέλουμε σήμερα. Ναι. Και μετά βάρεσε το χέρι, ο Θανάσης δεν θέλει, δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει με το χέρι του Ζαΐρη. Μη βαράς το χέρι του. Λέει, πάρ το χέρι, κόψε το χέρι, πάρ το χέρι. Κάνει το χέρι, πέντε και στο χέρι. Πάμε, με κούρασες. Λοιπόν. Α, εγώ κούρασα! Πάλι εγώ κούρασα. Πάτε το θέμα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ξανά 2-0 στην ΟΠΑΠ Αρένα, κακό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στη συνέντευξη τύπου να ρωτήσουμε τον Λουτσέσκου 2-3 πράγματα που δεν μας άρεσαν. Ο Λουτσέσκου το ξέρει και έχει πει το βοηθό του το Ρουμάνο. Θα πας δίπλα σε ένα, σε ένα σημείο όπου είναι ένα το τζαμάκι. Μόλις με δεις να μπαίνω στη συνέντευξη τύπου, θα μετρήσεις μέχρι το 50, να μην καρφωθούμε ότι αμέσως γίνεται. Έχω κάνει την πρώτη μου τοποθέτηση. Περιμένω τον Πετρωτό την πρώτη ερώτηση. Ναι, όχι μέχρι το 50. Θα σου κάνω εγώ σενιάλ. Πώς κάνω playmaker στο μπάσκετ. Όχι, θα σου στείλω κινητό στο κινητό. Όχι, αυτή. Δεν είναι μέσα. Να μην φανεί τίποτα. Δεν είναι μέσα στην αίθουσα. Ποιος? Το... Α, ο συνεργός. Ο συνεργός. Α, μάλιστα. Θα σου πει, θα σου στείλω, θα σου κάνω ένα απάντητη. Είχε ο Λουτσέσκου τα χέρια για πρώτη φορά κατεβασμένα κάτω. Λέμε εμείς γιατί κατεβασμένα κάτω τα χέρια ο Λουτσέσκου. Και μόλις πει ο Πετρωτός σηκώνει το χέρι, coach, δύο ερωτήσεις, πατάει ο Λουτσέσκου το μήνυμα και ξαφνικά σπάει ο άλλος στο τζαμάκι και λέει «Oh my God!» και φεύγει ο Λουτσέσκου. Καταλάβατε. Δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. Εμείς θα στα λέμε. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι, ναι, ωραίο αυτό. Ωραίο, ναι. Θέλετε να βγείτε από τη δύσκολη θέση, σπάστε το τζαμάκι. Θα βαρέσει ο Σταγερμό. Ναι, attention. Ναι, 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 ναι. Μπράβο, ωραίο. Μπράβο. Τελειώσαμε και με αυτό. Το λύσαμε το θέμα. Ευχαριστώ και τον Αρτέμιο που ποστάρει μια φωτογραφία από ένα κοπάδι από άγριες αγελάδες. Ωρε, μπρι μπριζολάρες είναι αυτές. Μια... Εγώ αυτό που βλέπω πίσω από την εικόνα λέω. Μπριζολάρες. Μία είναι η συμβουλή, κάτσε ήσυχος, μην κουνιέσαι και πες το πάτερ ημών από μέσα σου. Ναι. Για να τη γλιτώσεις. Μπράβο. Ο Βαγγέλης, καλημέρα από Γερμανία. Ούτε στη Γερμανία υπάρχουν αδέσποτα. Ναι. Επίσης, στη Γερμανία τα ζώα όπου ζουν στο σπίτι φορολογούνται. Αχα. Φορολογούνται. Ωραία. Μην βάζει ιδέες του καθαπάκας. Εάν κάποιος δεν το θέλει, άλλο πρέπει να πάει σε φιλοζωική ή να πουληθεί. Αχα. Και άμα το πάει σε φιλοζωική, όμως και αυτή το παίρνει όπως και να είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει, φίλε, δεν έχω χώρο αυτή την περίοδο. Κράτα το, ας πούμε. Φορολογούνται, τι εννοείς φορολογούνται, ανάλογα με το. Δηλαδή το ίδιο φορολογείται αν έχεις ένα παπαγάλο, το ίδιο αν έχεις ένα μολοσσό. Ο Νικολάκης λέει, λέει τρόπο για να ξεφύγεις. Φωνάζεις, λέει, Βιερίνια όπως φώναζε ο Ζαέρης. Θα δεις, λέει, τα σκυλιά να εξαφανιστούν. Καλημέρα, κύριοι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Εγώ πάντως χάρηκα που δεν ξεκίνησε ο Ντέλιας και παρακαλούσα να μην τον βάλει να μην φάει καμιά κλωτσιά. Καλή λογική. Κάποια στιγμή και μετά οι του Καζακστάν ξέφυγαν, έτσι. Δηλαδή στο 4-0 βαρούσαν στο ψαχνό. Και αν το πρόσεξες, ο Μακέλιο, ο Ολλανδός διαιτητής, φώναξε τον αρχηγό της ομάδος. Το είδες. Ναι. Το φωνάζει και του λέει. Όχι, δεν το είδα. Ναι, το φώναξε. Και σαν να λέει πες στους άλλους να ηρεμήσουν. Εντάξει, χάνεται τόσο το σκορ, αλλά ηρεμήστε. Θα αρχίσω να βγάζω κόκκινο. Ο Νικολάς, το μήνυμά του γράφει για τον Μάνταλο και την χρησιμοποίησή του ότι ο Μάνταλος μαρκάρει. Ναι. Αφού έπαιξε με μοναδικό εξάρι τον Κουρμπέλη, ποιο θα μάρκαρε. Ο Μάνταλος μαρκάρει, ο Κωνσταντέλιας όχι. Ο Πέλκας δεν ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, τι κόμπλεξ βγάζεται. Τι είπαμε τώρα για τον Πέλκα, ρε φίλε, και ότι δεν ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ. Από πού ξεκίνησε ο Πέλκας? Δεν ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Το άλλο το καταλαβαίνω και έχει, ναι, μια λογική. Αν και ο Κωνσταντέλιας τα τελευταία στη σεζόν, μέσα σε αυτή τη σεζόν, έχει αλλάξει πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο πρέσι ψηλά. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω που λέει ο φίλος για Μάνταλο και για. Δεν συμφωνώ 100%. Αλλά το άλλο με τον Πέλκα λίγο έχασα εκεί, Νικόλα. Αν θες ξαναγράψε. Τι εννοείς για να το καταλάβουμε, μην. Λέει, ρε φίλε, ότι, ναι, για παράδειγμα, είπες, λέει, όλη η αριστερή πλευρά είναι του ΠΑΟΚ. Θεωρεί, του ΠΑΟΚ. Ναι, δηλαδή θεωρεί ότι ο Πέλκας δεν παίζει πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο Τζόλης δεν παίζει πλέον στον ΠΑΟΚ. Ποια είναι η αριστερή πλευρά? Ο φίλε δεν ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ. Πού ξεκίνησε ο Πέλκας? Ο Πέλκος ήταν. Α, μας πει ο φίλος από πού ήταν. Εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρω, Γιάννη, τσάκια τέτοια, αλλά μικρό δεν τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ. Στα υποδομή. Ο Κωνσταντέλιας ήταν ποτέ ball boy του Πέλκα? Έχουμε καμιά φωτογραφία τέτοια? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω.
Όταν έγινε δηλαδή η ώρα τη αλλαγή, γιατί ο ένα μπήκε στην άλλη. Σωστό. Χθες ανάρτηση ότι δεν ξεκινάει με Κωνσταντέλη και ξεκινάει με Πέλκα. Α. Στο Μετρόπολης ποστάρισμα. Γράψαμε εμεί ότι. Ότι κάναμε ποστάρισμα εμεί στο Μετρόπολης όταν έγινε γνωστή η εντεκάδα, ότι δεν ξεκινάει με Κωνσταντέλη και ξεκινάει με Πέλκα, και αυτό ο φίλο το λαμβάνει ότι βγάζουμε κόμπλεξ γι' αυτό. Άμα είναι αυτό το puzzle, γιατί ένα κάποιο. Ποιοι το κάναν όμω, ρε φίλε. Ποιοι το κάναν, μα πει, βράδυ. Κάναμε κανένα τέτοιο εμεί. Εμεί, όχι, το Μετρόπολης λέει, σου έκανε ποστάρισμα. Εγώ δεν είμαι το Μετρόπολης όλο, ρε φίλε. Όπω, δηλαδή, δεν μπορώ να. Παιδιά, λέει, ξέρω, δεν παίρνει στη δικιά σα εκπομπή, αλλά επειδή πήρε και δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε αυτά που λέει αυτή, να μην τη χαρακτηρίσω, μην την ξαναβγάλετε. Δεν μπορεί να λέει, επειδή αμάριζαν τα παιδάκια, σκοτώθηκαν στα Τέμπη. Ότι τα τιμώρησε ο Θεό. Βγήκε η Λουκά στην προηγούμενη εκπομπή και είπε αυτή την αηδία. Εγώ γιατί πρέπει να απολογηθώ για αυτό το πράγμα. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Καλά, και ο φίλος τώρα, οι φίλοι τι είναι, άντρες, γυναίκα, νιώθει την ανάγκη να το πει. Ο Νικολάκης είναι. Μα εγώ δεν μέβομαι τον Νικολάκη. Μέβομαι το γεγονός ότι δίνουμε πάτημα στο κάθε βλάκα. Γιατί αυτό, συγγνώμη, είναι βλάκας όταν βγαίνει και το λέει αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε πολύ αν το είπε. Τι μπορώ να πω, μπορώ να πω τίποτα άλλο, αλλά δεν μου πέφτει λόγος. Ειλικρινά δεν μου πέφτει λόγος. Εγώ τη θέση μου την ξεκαθάρισα την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξανασχολούμαι. Καλημέρα, Ελλαδάρα Παοκάρα, λέει ο Κώστας. Εντάξει. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 31 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ακολουθείς Μαράγδα Μπασάκου, αυτή τη φορά για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Βρήκε στο δρόμο, τι έγινε, ρε φιλαράκι, εκπομπή έχουμε. Το σενάριο μπάζει με Λουτσέσκου. Ότι και καλά, άμα του κάνει δύσκολη ερώτηση, θα στείλει μήνυμα στον. Να σπάσει το τζαμά. Γιατί γράφει εδώ ο διαιτητής. Ναι. Έστειλε μήνυμα ο διαιτητής και γράφει: καλημέρα. Είναι όμως ανοιχτό το μικρόφωνο του Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου και ακούγεται το τουτουτ στην αναπάντητη κλίση. Όχι, έχουμε αθόρυβο. Θα μιλώνουμε τον ήχο. Και στο κάτω. Κάτω χαμηλά θα είναι, δεν θα φαίνεται. Χτυπάω μία αναπάντητη. Πόσες φορές το έχουμε κάνει σε ραντεβού όπου πάμε και βλέπουμε μία τύπου κυρία. Η οποία, λες ρε φίλε, δηλαδή, τώρα που έπλεξα το αθόρυβο, και έχω συνεννοηθεί με το φίλο μου να με πάρει τηλέφωνο στα 5 λεπτά και να πω αμά ναι πρέπει να φύγω, γεια σας. Άμα το έχω στο αθόρυβο, δεν το έχεις κάνει αυτό ποτέ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά που λες. Αλλά άμα το έχω στο αθόρυβο αυτό τον άλλο θα πάρω, τι θα χτυπήσει τούτ. Ο άλλος είναι έξω, εγώ το κάνω μια αναπάντητη. Μπράβο, άρα δεν μπάζει το σενάριο, μια χαρά είναι. Εννοείς ότι θα κάνει τούτ που χτυπάει και το σηκώνει, τούτ, αυτό θα ακουστεί. Ρε εσύ, ο άλλος είναι έξω από το τζαμάκι. Ο άλλος είναι έξω από το τζαμάκι. Περιμένει και βλέπει Ρασβανούλης, Βασανούλης εισερχόμενη κλίση. Και λέει, όπα, μου δώσε σήμα. Σπάω το τζαμάκι. Όπως λένε φυσικά κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στο γήπεδο και ανέβασαν φωτογραφίες γιατί είναι και φίλοι της Εθνικής. Τιγρή, καθάρισε τα plexiglass γιατί στο τελικό της 29ης Μαΐου δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν φαινόταν καλά. Δεν φαινόταν καλά. Και στο τελικό της 29ης Μαΐου πρέπει να φαίνονται καλά όλα από εκεί που κάθονται για να δω το μεγάλο πάω. Στο sold out. Εντάξει, μέχρι τότε θα γίνουν φαντάζομαι και άλλα sold out από τους φίλους του ΣΑΕΚ. Για τα παιχνίδια του playoff είναι πολύ. Ναι. Αλλά έρχονται και άλλα sold out σε αυτό το. Καλημέρα στην κυρία στο χείρο διαχειρό, στον Δημήτρη, στον Πασχάλη τον Ασβεστά, στο φίλο μας τον DJ τον Μάνο. Ο οποίος αναφέρεται και στο θέμα του Τσιγκάρα και του ΣΒΑΠ. Λέει, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να εξαφανίζουν οι δύο παίκτες. Καλά, το ΣΒΑΠ δεν μπορείς να πεις ότι τον εξαφάνισε. Ίσα-ίσα που ο ΣΒΑΠ με τη μαγκιά του έδειξε στο Λουτσέσκο ότι άμα θες να προκριθείς επί της Δυναμό Ζάγκρεβ, δεν βάζεις τον ΟΣΔΟΕΒ δίπλα στο ΜΕΙΤΕ και βάζεις εμένα. Ο ΣΒΑΠ, ο οποίος έδωσε χθες μια πολύ μεγάλη συνέντευξη σε αυστριακό μέσο και είπε κάτι που είναι αληθές. Ότι εγώ δεν αγχώνομαι για το μέλλον μου. Γιατί σίγουρα θα με προσεγγίσουν άλλες ομάδες. Δηλαδή, είναι σαν να λέει στον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να μην θέλεις, ρε παιδί μου, να ανανεώσω. Εγώ το μεταφράζω έτσι, δεν το είπε το παλικάρι. Αλλά βγάζει μια αυτοπεποίθηση η οποία για μένα είναι απόλυτα λογική. Δηλαδή, ναι, υπάρχει για περίπτωση. Το συμβόλαιο που τελειώνει τώρα, ναι, τώρα λέμε. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει περίπτωση ο ΣΒΑΠ να μην βρει ομάδα αν μείνει ελεύθερος και ο ΠΑΟΚ του πει δεν σε θέλω. Ο ΣΒΑΠ δεν παίζει άνετα και στους 4 πρώτους, στις 5 πρώτους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εύκολα. Εγώ δεν σου λέω σαν βασικός. Αλλά βρίσκει νομίζω συμβόλαιο. Ναι, στην ΑΕΚ όχι, για μένα. Στον Ολυμπιακό, στους τέσσερις. Σαν ρολίστας δεν μπορεί να παίξει. Ο ΣΒΑΠ δεν σου λέω ότι είναι η παιχτούρα. Σαν ρολίστας, δηλαδή ένας παίκτης εργαλείο δεν μπορεί να παίξει. Αυτό θέλω να σου πω.
Ο ΣΒΑΠ μπορεί να βρει εύκολα ομάδα, ρε παιδιά, ακόμα και στην πατρίδα του να επιστρέψει. Γι' αυτό δεν αγχώνεται. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει ένα καλό φινάλε και να προσπαθήσει με τον ΠΑΟΚ να πάρει ό,τι μπορεί παραπάνω. Για τον Τζιγκάρα, επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα, είναι σε διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ. Γνωρίζω ότι η πρώτη πρόταση η οποία του έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ χαμηλή. Εγώ δεν σου λέω ότι ο Τσιγκάρα ζητάει 500 και 600 και ούτε θα χρειαστεί να μπω σε ποσά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ και να μου πει ο άλλο τι είσαι ο μάνατζερ του Τσιγκάρα. Εγώ λέω απλά το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει ότι η πρώτη κουβέντα που έγινε δεν ήταν αυτή εδώ που περίμενε ο Τσιγκάρα. Προφανώ και θα υπάρξει δεύτερη κουβέντα και προφανώ ο ΠΑΟΚ έχει ένα τεράστιο ζόρι. Και το τεράστιο ζόρι είναι ότι από τη στιγμή που έφυγε ο Λίρατζη, έφυγε και ο Βρακά, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει παίκτε στη λίστα Α όταν πάει να δηλώσει παίκτε τη λίστα του για ευρωπαϊκούς αγώνες. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ υπάρχει έλλειψη ποδοσφαιριστών Ελλήνων. Θα το βρει μπροστά του αυτό το πράγμα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει και Έλληνες ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του. Και όταν λέμε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Καλά, ένας που σ' ακούει τώρα όμως, άμα δεν έχει ο ΠΑΟΚ Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποια ομάδα έχει. Θέλω να πω δηλαδή, αν δεν έχει ο ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να βάλει σε μία λίστα Α. Αυτό είναι τι τυπικό, να βάλω στη είναι. Λίστα Α τον Παναγιώτου. Δεν είναι τυπικό, όχι, δεν όχι, είναι. Δεν το λέω απαξιωτικά. Να τους βάλεις για να, που δεν παίζουν, αυτό λέμε. Εντάξει. Απλά θέλω να σου πω ότι. Ανά πάση στιγμή μπορεί και να, να βάλει. Αυτό αφού δεν παίζουν. Άμα παίζανε, αλλάζουμε την κουβέντα. Πάμε αλλού. Έχει πολλού κόσμο ο οποίο είναι να ανανεώσει. Ο Κετζιόρα, για παράδειγμα, θεωρείται τελειωμένο ότι ανανεώνει. Το ανανεώνει σημαίνει ότι υπογράφει συμβόλαιο και είναι πλέον παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Κεντζιόρα το συμβόλαιό του τελειώνει με τη Σαχτάρ το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ τον έχει αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν. Για τον Κεντζιόρα πλέον δεν έχει λόγο η Σαχτάρ, ούτε πρέπει να πάει να δώσει ο ΠΑΟΚ λεφτά στους Ουκρανούς και να τους πει το θέλω, δώστε τόν μου. Τελείωσε. Ο Κεντζιόρα από το καλοκαίρι και μετά είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει μόνο σε το συμβόλαιό του. Προφανώς και θα ανανεώσει τον ΠΑΟΚ. Του αρέσει εδώ, θα πάρει και παραπάνω φραγκάκια, το θέλει και ο Λουτσέσκου. Κάνει δουλίτσα, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολη υπόθεση. Ο Τζιόνα Σαχτάρη, Δυναμό. Δυναμό, Σαχτάρη, πασόρι, Δυναμό. Ναι. Δυναμό, λάθος δικό μου, Δυναμό. Εντάξει, πάντω εκεί κοντά. Ναι, όχι εκεί κοντά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, Δυναμό. Είναι στην. Οκ, εντάξει, αυτά είναι θέματα. Εντάξει. Που... Έχει πράγματα ο ΠΑΟΚ που θα τα βρει μπροστά του με την έννοια ότι δεν τον απασχολούν άμεσα τώρα γιατί μπροστά του έχει στόχους τους οποίους πρέπει να κάνει. Να πω ότι σήμερα για τους φίλους που έχουν VIP εισιτήρια και στις suites τέλος πάντων είναι η τελευταία ημέρα όπου πρέπει να δηλώσουν πρόθεση για το αν θέλουν εισιτήριο για τον αγώνα με την Club Breeze. Τελειώνει σήμερα στις 5 ώρα νομίζω η προθεσμία. Αν κάποιος δεν δηλώσει πρόθεση με email τέλος πάντων όπως λέει η ΠΑΕ μέσα από την ανακοίνωσή της, τότε χάνει το δικαίωμα να διεκδικήσει εισιτήριο. Για τα εισιτήρια καταλαβαίνετε ότι είναι λίγα, τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα βγουν όλα τα εναπομείναντα εισιτήρια στην αγορά, δηλαδή στο διαδίκτυο, και κάποια θα πάνε και στους συνδέσμους και στην Γερμανία γενικότερα στο εξωτερικό. Άρα μιλάμε για πολύ λίγα εισιτήρια. Κάθε ομάδα στα δικά της τα ρεπορτάζ έχει θέματα που σε αυτή την περίοδο που δεν έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις απασχολούν. Βέβαια, αυτά είναι και θέματα που θα απασχολούσαν ούτως ή άλλως, δηλαδή και μπάλα να, και μπάντς να έχει ο ΠΑΟΚ, τα θέματα συμβολέων να απασχολούν. Και μάτς να είχε ο Άρης, γιατί θα πάμε τώρα στα θέματα του Άρη. Και μάτς να είχε ο Άρης, τα γενέθλια ενός συλλόγου θα απασχολούν όπως και να έχει. Απλώς τώρα που δεν έχει ποδόσφαιρο και την Κυριακή ο Άρης ετοιμάζεται για μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Έτσι τουλάχιστον όπως φαίνεται από την προετοιμασία της εκδήλωσης, από τους καλεσμένους, από τη λάμψη τους, όλα δείχνουν ότι θα είναι μια εκδήλωση που αρμόζει στο λόγο για τον οποίο γίνεται στα γενέθλια του Άρη, στην ιστορία, σε όλο αυτό το κάθε ομάδα θα πρέπει να τιμάει ο καθένας. Αυτό το πολύ τετριμένο πολλές φορές, αλλά τόσο ουσιώδες. Ένας που δεν σέβεται την ιστορία του δεν μπορεί να έχει μέλλον. Αν δεν τη σέβεσαι την ιστορία σου, αν δεν την τιμάς, τότε αυτό το πράγμα θα το βρεις μπροστά σου. Μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και σημαντική για τον Άρη, εκδήλωση και γενικότερα για αυτούς που αγαπάνε τον αθλητισμό, μακριά από παδικά και όλα αυτά που λέμε. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τον Άρη. Την Κυριακή με την κεντρική εκδήλωση να γίνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Ολύμπιον. Και μάλιστα σήμερα, σύμφωνα και με την ενημέρωση που υπάρχει σήμερα το βράδυ, έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Όλε Κόμπο, ένας από τους ανθρώπους, ένας από τους καλεσμένους που θα τιμήσουν με την παρουσία τους και θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Σάββατο, Όλε Κόμπο βέβαια, σίγουρα την πεντάδα των καλύτερων ξένων στην ιστορία του Άρη. Εντάξει, τώρα
Μπορεί να σημαίνει και μετά ήρθαν πάρα πολύ, μεγάλος ο αριθμός, αλλά τότε εκείνη η εποχή, δηλαδή μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80, τέλη δεκαετίας του 70, δηλαδή ο Σκόμπε πότε ήταν στον Άρη, 78-80 ήταν στη μεγάλη ομάδα με την πορεία στην Ευρώπη. Τότε οι ομάδες δεν έπαιρνε 20 ξέρους να σου βγουν οι 5, 3, 5, 10. Είχες. Και πώς το καταφέραν τότε και χωρίς ίντερνετ, χωρίς τα μέσα εδώ, ήρθαν ξένοι συγκλονιστικά τεράστιοι για όλες τις ομάδες. Ο Όλε Σκόμπο είναι ένας από αυτούς τους ξένους, συγκλονιστικά τεράστιος, πολύ σημαντικός. Τώρα ίσως βιάστηκα να πω στην πεντάδα των ξένων, γιατί μπορεί κάποιος να πιάσει τρεις θέσεις αμέσως με Ιβάν, Λόντσαρ, Μιλόγεβιτς. Καλά, είναι κλασικά, είναι η τριάδα που κουμπώνει πάντα αυτή. Ναι. Τώρα δεν λες τον Κουέστα πλέον. Κουέστα. Τώρα δεν το λες πλέον. Απλώς το βάζεις. Δηλαδή, βάζω με κριτήριο το ότι τότε έφερνες έναν, δύο, τρεις. Έπρεπε να φέρεις καλό. Και πετύχει να παίξει. Δηλαδή, με τηρουμένων αναλογιών, γι' αυτό το λέω σίγουρα στην πεντάδα. Αλλά όπως και να έχει, είτε πεντάδα, τριάδα, κορυφή, λίγο πιο εκεί. Ο Σκόμπε είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Έρχεται το. Και είναι αυτός που ανοίγει και το χορό των αφίξεων. Αύριο μεσημέρι έρχεται ο Σβίσερφ μαζί με τον Μπόνι. Mm-hmm. Τώρα πήγαμε στο μπασκετικό κομμάτι. Τρελός. Γιατί εντάξει, η γιορτή δεν αφορά στο ποδόσφαιρο. Όχι, είναι όλη η ιστορία του Άρη. Είναι όλη σωστά η ιστορία. Ο Μπόνι, ο τρελός Ιταλός, έτσι όπως έμεινε. Και ο Σβίσερφ, βέβαια, προπονητής του Άρη στον τίτλο στο ευρωπαϊκό του Τωρίνο. Ήταν προπονητής. Γενικώς θα είναι μια πολύ, 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 πολύ μεγάλη εκδήλωση. Κατά καιρούς, εγώ προσωπικά από αυτό το μικρόφωνο έχω εκφράσει ένα παράπονο, παίρνοντας και αφορμή και από αυτά που συναντάμε και στο εξωτερικό. Δεν γίνεται, ας πούμε, να μην έχουν όλες οι ομάδες ένα μουσείο. Ναι, το έχεις πει και έχεις δίκιο. Είναι δίκιο, δηλαδή πας στο εξωτερικό. Πες μου, ποιος δεν θα πήγαινε να κάνει τις βόλτες σε ένα μουσείο. Σε ένα μουσείο όμως ωραίο που να σε σέβεται. Ναι, δηλαδή όχι μια τρύπα να λες ότι έχω ένα μουσείο απλά γιατί πρέπει να το έχω για να μην γκρινιάζουν οι παλέμαχοι ή οποιοδήποτε άλλο. Και να σου δίνει και πληροφορίες. Να μπαίνεις μέσα και να μην το ξεπετάς εντός εισαγωγικών σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο να δεις δύο κύπελα, τρεις φανέλες. Από κάτω να γράφει τα γάντια που φορούσε ο τάδε στην τέτοια. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να έχει μια παρουσίαση, να έχει ένα δεκάλεπτο βίντεο, ένα τέταρτο να δείχνει κάποια μάζ, να σου λέει μπαίνεις, να μπαίνεις στο μουσείο και να μην θες να τελειώσει. Να μην θες να βγεις. Και αυτό το πράγμα το πληρώνεις. Μπράβο, υπάρχουν ομάδες που το εκμεταλλεύονται οικονομικά αυτό, έτσι. Δεν μπαίνεις δηλαδή μέσα να το δω το μουσείο, πληρώνεις εισιτηριάκι. Τώρα είναι άλλα μεγέθη τώρα, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι, ρε παιδί μου, πήγα κάποια στιγμή, ήμασταν στη Μαδρίτη και είπαμε να πάμε στο μουσείο της Ρεάλ. Πήραμε το μετρό και κατεβήκαμε στο σταθμό για το μουσείο της Ρεάλ. Και βγαίνοντας, μπορεί να σας το ξαναπεί, ανεβαίνοντας να βγεις από το μετρό έξω, γιατί το γήπεδο της Ρεάλ είναι σε αστικό ιστό. Μέσα στην πόλη, ας πούμε, στη Μαδρίτη, άκουγες φωνές, συνθήματα και λέω: τι έχει, καμιά ανοιχτή προπόνηση? Αλλά ήταν τα μεγάφωνα του σταθμού του μετρό που παίζανε συνθήματα από την κερκίδα της Ρεάλ. Δηλαδή έμπαινες στο κλίμα του Μπερναμπέου καμιά 500 μέτρα πριν βγεις έξω να ανεβείς πάνω τις σκάλες. Και με το που βγαίνω στις σκάλες, βλέπω μια ουρά. Τι να σου πω τώρα, άλλα 200 μέτρα. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Προσπερνάω από πιο κάτω, πάω στην αρχή της ουράς, λέω: γεια σας, μου λέει. Λέω: για επίσκεψη στο γήπεδο ραντεβού. Λέει: ναι, θα περιμένετε. Λέω: να περιμένω. Μου λέει: στην ουρά. Εγώ νόμιζα θα περιμένω εκεί για να φέρει. Λέω: αυτή είναι η ουρά, λέω, για να κάνουμε επίσκεψη στο γήπεδο. Μου λέει: ναι. Και πήγα πίσω και περίμενα. Τι να σου πω, πρέπει να ο πεντηκοστός να μου στην ουρά, περίμενε για να μπει μέσα στο γήπεδο. Και εκεί πλήρωσες 20-30 ευρώ. Τόσο ήταν. Λοιπόν, έχουμε δύο ειδησούλες οι οποίες αφορούν την πολιτική. Η πρώτη είδηση είναι ότι ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία τη λίστα με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές της. Να πούμε φυσικά ότι απουσιάζει πλέον το όνομα του Θόδωρου Ζαγοράκη, που ίσως κατέβει με το Πασόκ. Το Πασόκ αναμένεται να ανακοινώσει τη λίστα τις επόμενες μέρες. Στη λίστα είναι μεταξύ άλλων ο Πύρος Δήμας και είναι και η Βούλα Πατουλίδου. Το διαβάζω αυτό εδώ γιατί αυτό πριν από λίγο μου ήρθε μπροστά μου. Αυτή είναι η λίστα των ευρωβουλευτών, στην οποία από ό,τι έκλεψα κάτι που περνούσε πριν από τις ειδήσεις, από τις οθόνες εδώ τις ανοιχτές, δεν είναι μέσα ο Αυτιάς. Ναι. Δεν τον δήλωσε. Δεν ξέρω τώρα, θα τον δηλώσουν, γιατί λέγανε ότι. Όχι, αφού είναι οριστικά. Μέσα δεν υπάρχει Αυτιάς. Από δημοσιογράφος είναι η Βίκη Φλές, αυτή η δημοσιογράφος που έκανε τις εκπομπές για την ελληνική γλώσσα στην ΕΡΤ
Επίσης να πούμε ότι είναι τελικά και η Μαρία Σπυράκη. Γνωρίζουμε όλοι τι είχε γίνει με τη Μαρία Σπυράκη, αλλά την κατεβάζει ξανά υποψήφια, όπως και κάποιοι άλλοι πρώην ή νυν μάλλον ευρωβουλευτές. Πάντως ο Αυτιάς δεν είναι, έχει πάρα πολύ δίκιο. Είναι σε αυτούς ανάμεσα στους... Αφού ο Αυτιάς όμως είχε ανακοινώσει την, ναι, εντάξει, ξέρω την υποψηφιότητα. Τι να σου πω. Είναι και ο Θανάης Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ανάμεσα σε αυτούς. Επίσης μία είδηση, παιδιά, που έρχεται τώρα και γίνεται ένας ψιλοχαμός, είναι με καταγγελία που έκαναν. Εκτός αν είναι τίποτα αυτό που λέμε για την ανακοίνωση, για τώρα και με τα μοντάζ που κάνουν διάφορα εμπνευσμένα, ας πούμε, Λούμπεν, Λούπερ, αυτά όλα, έχουν βρει ένα πολύ ωραίο κόλπο να κάνει ότι μιλάει με τη φωνή του αυτό και να είναι ολοίδιο και να ανακοινώνει πράγματα. Ναι, το, ναι, ναι. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Εκτός αν ήταν κάτι τέτοιο και να νομίζω εγώ ότι. Εντάξει. Καταγγελία στο νοσοκομείο Αττικών. Το νοσοκομείο Αττικών είναι ένα από τα. Όχι, ρε Γιώργο, συγγνώμη, πάλι σε διακόπτω. Αφήνει 20 από του 42. Αχα, δεν είναι τελική λίστα. Άρα λοιπόν. Είναι ένα κομμάτι, μια πρώτη δόση λίστα. Η πρώτη. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα νότα από τα 42 που θα απαρτίζουν το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Άρα είναι 20 από του 42. Καλά, τώρα να το πω έτσι πως μου έρχεται στο μυαλό, γιατί με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν θα ακουστεί προσβλητικό. Λέμε τώρα για το αν ο Αυτιάς στο ψηφοδέλτιο αυτό της Νέας Δημοκρατίας, και δεν λέμε για το ότι ο Αυτιάς είναι ένας άνθρωπος που είναι δημοσιογράφος και παρουσιάζει μία εκπομπή ενημερωτικού χαρακτήρα σε ένα μεγάλο κανάλι. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα στη μεταπίδηση από το δημοσιογραφικό μετερίζει, το έχουμε δει πολλάκις. Αλλά εδώ και καιρό που είναι γνωστό ότι ο Αυτιάς θα είναι στο ψηφοδέλτιο ως ευρωβουλευτής της Δημοκρατίας. Ναι. Δικαιούται ο Αυτιάς να κάνει ενημερωτική εκπομπή, μάλλον δικαιούται. Αλλά οι ερωτήσεις που κάνει προς τους συναδέλφους στη Νέα Δημοκρατία ή που είχε καλεσμένο το Μητσοτάκη, ο οποίος με το Μητσοτάκη θα το βάλει στο ευρωψηφοδέλτιο. Τι σώη συνέντευξη είναι αυτή και τι μορφή ερωτήσεων. Δηλαδή, πέφτουμε και εμείς στην παγίδα τώρα. Έχουμε, ας πούμε, πέφτουμε στην παγίδα και συζητάμε ότι ο Αυτιάς είναι δεν είναι στο ευρωψηφοδέλτιο την ίδια στιγμή που ο Αυτιάς μας μιλάει από την τηλεόραση. Πώς, δηλαδή, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Ναι. Με την τηλεόραση. Απαρεπτόντως, όσοι υπογράψατε, είστε και ψιλογελοί, έτσι να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αυτά που βάζουν τώρα την κοινωνία και βάζει υπογραφές είναι γελιότητες. Είναι γελιότητες, πραγματικά. Δηλαδή, είναι σαν να ζούμε σε μια δημοκρατία την οποία οι ίδιοι θέλουν να την κάνουν παρανία. Μάλιστα. Περίπου έτσι 1.300.000 είστε ψιλογελιότητες. Είστε γελοί, δηλαδή. Βέβαια, όταν ψηφίζουμε, ας πούμε, και το κόμμα που μας αρέσει βγαίνει σε εκλογές, εκεί δεν είναι ψιλογελιότητα αυτό το πραγματάκι. Τώρα η δημοκρατία γίνεται μπανανία. Δεν γίνεται μπανανία όταν, ας πούμε, η αποχή βαράει κόκκινο ή με αυτά που εμείς είμαστε αναγκασμένοι να ακούμε. Πορτοσάλτη ήταν αυτός, αν δεν καταλάβατε το ήχο της φωνής. Πώς δεν καταλάβαμε. Έτσι, όπως μου άρεσε πάρα πολύ, ρωτήσανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Μαρινάκη, επειδή λέει ο Σπίρτης είπε να εξεταστώ, να πάω στη δικαιοσύνη, να πάω, να με ανακρίνουνε. Και του λένε ότι ο Σπίρτης το έκανε. Ο Καραμαλής θα το κάνει. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ αυτό που το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο κύριος Σπίρτης γνωρίζει, όταν το έκανε αυτό, όταν πήρε αυτή την απόφαση, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία, λόγω του ότι για εκείνον ισχύει αποσβεστική προθεσμία, γιατί η αλλαγή που κάναμε πιάνει από την προηγούμενη Βουλή, δηλαδή το 19 και μετά, γνωρίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες. Δεν θα έχει συνέπειες ποινικές για τον ίδιο. Άρα το κάνει εκ του ασφαλούς. Αυτό γίνεται από τον κύριο Σπίρτζη εκ του ασφαλούς, για να γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν δέχομαι απόλυτα αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι το κάνει εκ του ασφαλούς. Άρα ο Καραμαλής κολώνει να το κάνει, να το πω απλά και λαϊκά, γιατί δεν εμπίπτει σε αυτή την νομοθεσία. Άρα αν βρεθεί ένοχος, έσφιξε. Αυτό δεν καταλαβαίνεις εσύ από αυτό που απαντάει. Μόλις τώρα είπε ο Γιώργος, ναι. Δηλαδή πείτε μου ειλικρινά, 10 που ακούμε, ναι. 100, 1000, δεν θα πούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτός δηλαδή περνιέται τώρα για έξυπνος. Ναι. Ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή λέει το Σπίρτζι τζάμπα μάγκα, ναι. Που αν ισχύει αυτό που λέει, μπορεί να είναι τζάμπα μάγκα. Όχι, έτσι, εγώ ναι. Για την δηλαδή, οικονομία της κουβέντας σου λέω τζάμπα μάγκα. Να σου πω κάτι, πας εκεί, ας πούμε. Ναι. Σου λέει δεν θα διωχθείς ποινικά. Ναι.
Και το κάναμε και εμείς τώρα. Ναι. Πρόσεξε τώρα, εμείς το κάναμε. Ναι, η Νέα Δημοκρατία κάνει και το αξιοποιεί το μεταλλεύθερο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Γενικώς ανήκουν και οι δύο στην κατηγορία των πολιτικών όμως. Ναι, σωστό. Σε αυτό το. Μπράβο. Και είναι γελί σύμφωνα με τον πρωτοσάλτη 1-300 που υπογράψανε. Αυτό λοιπόν που είπε ο Μαρινάκης τώρα και σκέφτηκε πάρα πολύ σωστά ο Γιώργος, νομίζω το σκέφτονται όλοι. Αν δηλαδή δεν είχε, αν μπορούσε να απαλλαχθεί και από την ποινική ευθύνη ο Καραμαλής, μάλλον και αυτός θα πήγαινε. Μπράβο. Απλά επειδή τώρα υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ποινική ευθύνη, δεν πρόκειται να το κάνει. Για πόσο βλάκες μας έχουν. Δηλαδή, μπράβο. Αυτό είναι που σου λέει ότι δεν σε θεωρώ βλάκα. Είσαι βλάκας και αν δεν το κατάλαβες ότι είσαι βλάκας, στο λέω και στα μούτρα στο, ότι είσαι βλάκας. Τόσο βλάκας είσαι. Μπράβο. Τώρα να σου δώσω μια ακόμα έλυση το κερασάκι στην τούρτα. Ναι. Ευχαριστώ το Θανάση που με ενημερώνει. Ναι. Σωματείο Εργαζομένων αναγέννηση του Νοσοκομείου Αττικών. Το Νοσοκομείο Αττικών είναι από τα νοσοκομεία που έχουν μπει για τα απογευματινά χειρουργία. Ναι. Οι δύο από τους τρεις ασθενείς που έκαναν τα πρώτα απογευματινά χειρουργία στο ελόγω νοσοκομείο δεν ήταν ούτε στη λίστα αναμονής, ούτε ήταν αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια περίμεναν να τους δοθεί ευκαιρία με λίγα λεφτά να κάνουν χειρουργείο. Και διαβάζω την ανακοίνωση. Πάνω στη σπουδή τους δηλαδή, ακύρωσαν ακόμα και τα φεδρά κατά τα άλλα επιχειρήματα του Γεωργιάδη περί αποφόρτισης της λίστας και βελτίωσης της πρόσβασης των φτωχών στα πρωινά χειρουργεία. Βάφτισαν τους ασθενείς πελάτες που καμιά σχέση δεν είχαν με τις γνωστές χειρουργικές λίστες αναμονής. Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Το χειρότερο όμως, όπως αναφέρουν, είναι ότι τα δύο περιστατικά αφορούσαν χειρουργική αντιμετώπιση ογκολογικής νόσου, για την οποία υποτίθεται ότι οι ασθενείς έχουν προτεραιότητα ως επίγοντα και δεν μπαίνουν στις μακρές λίστες αναμονής των χειρουργείων. Συμβαίνει επομένως κάτι ακόμα πιο κοινικό. Πελάτης πλέον γίνεται με τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία και ο πιθανά καρκινοπαθής και όχι μόνο όπως μας λέγανε όποιος περιμένει για μια βουβουνοκύλη καταράκτη. Εμπόρευμα, νόμιμο φακελάκι, προηγείται όποιος πληρώνει, ακόμα και στα ογκολογικά νοσήματα λοιπόν, σχολιάζουν οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους. Ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε, Θανάση. Ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματα, την επικοινωνία, την παρέα. Πιο πολλές σφίξεις από το Ζαέρια ανέβασες. Τι είναι σφίξη, σαν σφιγμή. Καταχυπαλμία, ναι. Ο Αλέξανδρος το στέλνει, ναι. Ο οποίος πήρε καβ, μάλλον ξέρει και. Κατάλαβα, ναι. Έβγαλε μια. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι, ξέρεις πώς θα ηρεμήσουμε τώρα. Θα μπούμε τώρα με τον Γιάννη έξω στο Red Rock. Αλλά επειδή σήμερα δεν μπορούμε να πεταχτούμε σε εκεί, θα μπούμε στην ιστοσελίδα. Γεια σου, RedRockJeans.gr. RedRockJeans, βέβαια. Και θα διαλέξουμε σαν να είμαστε μπροστά στα ράφια ήρεμα και να μιλάμε. Με χαμηλός. Όχι, οι παλμοί σου θα πέσουν όταν ξαφνικά δεις μπλουτζινάρα και το δεις 20 ευρώ. Ο. Εκεί θα είσαι γιάχμα. Μπράβο. Ναι. Έχει παντελόνια από 20 ευρώ, μπλούζες και μπουκάμισες από 15 ευρώ, εκπληκτικά μπουφάν από 25 ευρώ και φυσικά νέες παραλαβές για την ανοιξιάτικη περίοδο. Red Rock Jeans στο πρώτο χιλιόμετρο Αλατίνη Θέρμης για ανδρικά, παιδικά και γυναικεία ρούχα. Τεράστιο μαγαζί. Απίστευτη ποικιλία σε ρούχα και με μεγάλες εκπτώσεις. Και φυσικά εξαιρετικής ποιότητας jeans σε όλα τα μεγέθη και σούπερ υπερμεγέθη παντελόνια έως 70 νούμερο. Και redrockjeans.gr για να κάνετε διαδικτυακά τις αγορές σας. Καλημέρα και στο φίλο τον το Γιώργο που λέει ναι, αλλά στη Ρεάλ θα δεις λέει 2.500 τρόπαια. Εντάξει. Εγώ δεν είπα, λέω, είναι άλλα τα μεγέθη, εννοείται. Γιάννη, μουσεία έχουν μεγάλες ομάδες, όχι όλες. Ναι. Εγώ με πολύ μεγάλη χαρά θα πήγαινα σε οποιασδήποτε ελληνική ομάδα στο μουσείο. Ναι. Και ας είχε να μας τραπάμε, μια κούπα καφέ. Ναι. Αν είχε ένα βίντεο 10 λεπτά, πήγαινα στο Πιερικού το μουσείο. Θα πήγαινα και να βλέπα μια ιστορία, την ιστορία της με 10 λεπτά καθόμουν. Μα είμαι πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να τα μετράμε όλα με τα τρόπερ, παιδιά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Κάντε στο κύπελλο UEFA θυμάμαι ένα μάτς που είπε Στάρις 9-1. Που είπε Στάρις 9-1. Που είπε. Που είπε. Εγώ ξανά μου είπε και λέω και θέλει το βίντεο το 9-1 θέλει να βλέπει. Αυτό είναι. Θανάση, άμα ποτέ αποφασίσουμε να ανοίξουμε μουσείο, εσένα θα πάρουμε. Ναι, προ το παρόν. Για φύλακα βέβαια, όχι για να μα τη βάλει. Ένα παράσι θυμάμαι στο Βόλο που χάσατε 2-0, θυμάμαι. Εγώ προ το παρόν σου θυμίζω ότι μπορεί να πα στη Stop. Το τελικό κυπέλλο που χάσετε στην Τούμπα. Να πα στη κρανάκι, θα σου χρειαστεί. Εντάξει, απέναντι ακριβώ από το αμαξοστάσιο του ΟΑΣ. Έχει ρούχα ασφαλεία. Μπράβο, ρούχα ασφαλεία, αυτό ήθελα να σου πω. Θα τα χρειαστεί. Γιατί σε βλέπω λίγο. Ντυμένο πολύ άνετα. Ναι. Πάρε και έχει ισοθερμικά βραδιφλεγή, ηλεκτροσυγκόλητων, παπούτσια, γάντια,
και πολλά ακόμα είδη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα πάω να σου πω, άμα αν αυτό καλό θα ήταν. Θα με βοήθησε, θα με χρησίμευε. Μεγάλο ονόματα εταιριών στον χώρο της ναυτιλίας, βιομηχανίας αλλά και της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο εξοπλίζουν το προσωπικό τους με τα ρούχα της Stop. Ευγή στα διστάσεις 114, στην Καλαμαριά δίπλα στη ΔΟΗ, με μεγάλο πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο για να κάνετε με άνεση τις αγορές σας. Σημειώστε το τηλέφωνο 2313-25-21-25 και όταν λέμε διευρυμένο ωράριο για εσάς να προλαβαίνετε οι επαγγελματίες χωρίς άγχος, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θανάση Καζαμπάκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φιλαράκι μου, τον αδερφό μου, τον Παλίκαρο, τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Θυμάμαι ένα 5-2 που χάσατε από τον Πανιόνιο, 5-1 στο Κύπελλο. Με ένα χαμόγελο μόνιμο. Λες και έχει κάνει ποτοξάκι, είναι, και δεν πέτυχε. Το τελικό κυπέλλο που χάσατε στην Τούμπα, θυμάμαι. Τα ξαναλέμε. Εμείς έχουμε τα ταξιδάκια μας μπροστά. Σαββατοκύριακο κάπου θα πεταχθούμε. Τώρα τη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Τρίμερο. Δεν έχουμε. Ένα ταξιδάκι τώρα σε αυτό το τρίμερο και σου έχω και λύση γρήγορη και απολαυστική. Για πέ. Λοιπόν, με τους καφέδες μας, με τη βοήθεια του Γρηγόρη που έφερε ένα μοναδικό νέο Espresso Blend Brazil Single Origin. Μπράβο. 100% αραμπικά. Μόνο τα σκυλιά μπορεί να σας σταματήσουν μόνο και μόνο να σε ρωτήσουν εκεί τι καφέ πίνεις, αδερφέ, είναι πολύ ωραίος. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών και επίγευση σοκολάτας κατευθείαν από τη χώρα. Πού το βρίσκω! Στο Γρηγόρη. Στα καταστήματα Γρηγόρης. Κατευθείαν από τη χώρα που ο καφές είναι η δεύτερη φύση τους. Κλείνεις μάτια, πίνεις γουλιά και μπαμ, βρίσκεσαι Κόπα Καμπάνα. Κόπα Καμπάνα. Τώρα την κάνουμε Κόπα Κοπάνα. Εμείς. Γεια σας. 4 λεπτά μετά τις 12. Να περάσετε υπέροχα και σήμερα και το τρίμερο που έρχεται. Και εμείς τα λέμε από Τρίτη. Θυμάμαι ένα 5-2 που χάσατε από τον Πανιόνιο. 5-1 στο Κύπελλο κάτω. Θυμάμαι.